όταν η νύχτα είναι μπερδεμένη από άστατο καιρό, που ενώ κάνει αφόρητη ζέστη ξαφνικά το γυρίζει στο κρύο και στη βροχή, σε μπερδεύει και σένα ρε αδερφέ. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε Λίμπερο 107,4, ακούτε την εκπομπή Ένας Απλός Παρατηρητής. Σωτήρης Δασκαλάκης, στην επιμέλεια Γιώργος Συρίγος, στο μικρόφωνο. Λοιπόν, όταν λοιπόν μπερδεύεται η θερμοκρασία, μπερδεύεται και ο άνθρωπος. Καμιά φορά όσοι παραδείγματος χάρη έχουν ένα πρόβλημα στο στομάχι, όταν αλλάξει ο καιρός του πονάει το στομάχι. Ένα παλιό χτύπημα, ένα παλιό σπάσιμο σε πονάει. Γιατί σε πονάει? Σημαίνει ότι κάτι θα αλλάξει και αυτό σε μπερδεύει. Και πολλές φορές το έχω παρατηρήσει, αυτά τα μπερδέματα δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς και όμορφα. Να χαλαρώσεις το βράδυ, να απολαύσεις τον ύπνο σου. Έχεις ανοιχτά τα παράθυρα λόγω καλοκαιριού, αλλά η ατμόσφαιρα είναι κρύα. Υποφερτή κρύα, τόσο όσο να σε αγγίζει και να την κάνεις, να την ψιλογουστάρεις τη δροσούλα, αλλά είναι λίγο κρύα. Και ειδικά κατά τις 3-4 που πέφτει λίγο ακόμα η ατμόσφαιρα, ξαφνικά ενώ θες να σκεπαστείς, θες να κάνεις, σκεπάζεσαι, ταράζεσαι, και αυτό έχει συνέπεια και στη φαντασία σου, που όταν κοιμάσαι καλπάζει, γιατί λειτουργεί ο εγκέφαλος, λειτουργεί, αισθήσεις λειτουργούν, η μυρωδιά παραδείγματος χάρη. Πώς το πήρες χαμπάρι που πήρε φωτιά η κουζίνα? Η μυρωδιά, μου ήρθε η μυρωδιά από τον καπνό και ξύπνησε. Άρα όταν κοιμάσαι κάποιες αισθήσεις λειτουργούν. Εσύ πώς την πήδηξες ρε από αυτό τον κλέφτη που μπήκε μέσα? Τον άκουσα. Πώς τον άκουσες ρε μεγάλα, αφού κοιμάσαι? Άρα μυρωδιά λειτουργεί, η όσφρηση, η ακοή λειτουργεί από τις 5-2 σίγουρα. Η όραση δεν λειτουργεί, αλλά καλπάζει, βλέπει άλλα πράγματα. Ψευτολειτουργεί, αυτό άστινα την όραση. Ακοή, όσφρηση, αφή. Άμα πιάσεις κάτι, ξυπνάς ρε παιδί μου. Δηλαδή εκεί που κοιμάσαι, άμα σε βάλουν ένα κάρπουνο στο χέρι, θα ξυπνήσεις. Θα την αχτείς. Άρα και η αφή λειτουργεί. Δεν λειτουργεί η γεύση. Πάλι άμα θα ξυπνήσεις, άμα σε ρίξουν τίποτα μέλι στο στόμα εκεί που κοιμάσαι και αρχίζει και γλύπεσαι, θα ξυπνήσεις, αλλά θα το πάρεις χαμπάρι. Άρα και η αφή λειτουργεί. Τελικά λειτουργούν όλες οι αισθήσεις. Απλώς το πνεύμα ξεκουράζεται ή ταξιδεύει εκεί που το πηγαίνουν αυτοί που εξουσιάζουν τον ύπνο, και δεν είναι άλλοι από τους εξής. Μορφέας ήταν ο θεός του ύπνου. Αν να πούμε και δυο ιστορικά που του αρέσουν, του φίλου μου του Γιώργη εκεί στη Βέρεια και τον φίλο μου τον Μάκη. Μορφέας ήταν ο θεός του ύπνου και του όνειρου. Πατέρας του ήταν ο ύπνος. Άλλοι λένε και η νύχτα η νύξ, άλλοι λένε ότι ήταν η Πασιθέα. Η Πασιθέα ήταν μία από τις τρεις χάριτες. Βοηθή του Μορφέα, άλλοι λένε ότι ήταν και αδέρφια του, ήταν ο Φοβήτορας, ο οποίος έστελνε, κουβαλούσε μαζί του και τους εφιάλτες που έχουμε, και ο Φάντασος, ο οποίος δημιουργούσε σουρεαλιστικά σχέδια και εικόνες, μεταμορφωμένο συνήθως σε αντικείμενα, ποτέ ξύλα, ποτέ πέτρες, ποτέ δέντρα,
αλλά δεν είχε ανθρώπινη μορφή ή μορφή ζώου. Πάντα σε εικόνες, σε αντικείμενα. Ενώ ο Φοβήτορας κουβαλούσε όλους τους εφιάλτες μαζί του. Ο όνειρος συνήθως πήγαινε μηνύματα σε σοβαρούς ανθρώπους. Σε βασιλιάδες, σε ήρωες, σε σημαντικούς ανθρώπους, σε ανεβασμένα μυαλά και σε καλούς ανθρώπους. Τώρα, αυτό που είδα εγώ εχθές, το όνειρο, μου το έφερε ο Μορφέας, ο Φοβήτορας, κουφάλα αυτός, μη τους βρίζεις ακούνε, ή ο Φάντασος. Ένα όνειρο μυστήριο, ένα όνειρο που με έκανε να πεταχτώ ιδρωμένος κατά τις 2:30 με 3 ώρα. Εγώ δεν έπαιρνα μέρος στην αρχή του όνειρου. Ήμουνα παρατηρητής και καθόμουνα σε ένα μέρος, τώρα καθόμουνα, στεκόμουνα, ήμουνα μπρούμητα, πάντως ήμουνα άνετα, αραχτός και σε ωραίο περιβάλλον, ένιωθα άνετα εκεί που ήμουνα. Και αυτό που έβλεπα ήταν ο κόσμος, κόσμος πολλής, κόσμος χιλιάδες, που όταν εστίαζε η όρασή μου πολύ κοντά, ένα μυστήριο πράγμα, λες πως είναι από το κινητό που το τραβάς την εικόνα κοντά για να βγάλεις μια φωτογραφία ή την απομακρύνεις όπως θέλεις, έτσι πήγαινε, όποτε ήθελα ήμουν κοντά και όποτε ήθελα το βλέπω από μακριά, αλλά έβλεπα κόσμο, κόσμο γεμάτο κασκόλ, σημαίες, μούρες αγριεμένες, οι οποίες λάβαρα ανεμίζανε. Σάβαρα μαύρα κατράνια τα αναμίζανε. Κασκόλ ήτανε, σημαίες ήτανε, πανό ήτανε, τα πρόσωπα βαμμένα σπρώμαυρα. Ένα μυστήριο πράγμα ρε παιδί μου. Και φωνάζανε, τι φωνάζανε δεν ξέρω, πάντως το φωνάζανε. Ένα σύνθημα, χιλιάδες κόσμου, άγρια τα πρόσωπα και κοιτάζαν όλοι σε ένα μέρος. Μυστήρια πράγματα. Τι βλέπει κανείς όταν ο καιρός είναι μπερδεμένος. Και εκεί που τους κοίταζα λέω πάλι ο γήπεδο, λέω βλέπω, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι κερκίδες είναι. Ναι, αλλά ο αγωνιστικός χώρος που είναι ρε φίλε, αυτή είναι σε ένα γήπεδο που δεν έχει αγωνιστικό χώρο. Έχει μόνο κόσμο, αλλά πολύ κόσμο και πολύ λάβαρο ρε παιδί μου. Σάβαρα μαύρα ανεμίζουνε, λάβαρα μαύρα ανεμίζουνε, σάβαρα κατρανέμια, κάτρα μαύρα κατράνια. Μυστήριο πράγμα ρε φίλε αυτό που έγραψε ο Μαρκόπουλος, το έγραψε αυτό, ένας ξεδοντιάρης, τρελιάρης. Είχε πάλι στην 4 και όταν έφυγε από εκεί πέρα έγραψε αυτό το τραγούδι. Δεν το έχει παραδεχτεί ακόμα η Κουφάλα ότι για αυτό το λόγο το έγραψε. Σε μένα όμως μου το είπε, σε ένα τραπέζι που βρεθήκαμε. Γιατί του λέω, γιατί ρε, του λέω, δεν το λες, άσε λέει τώρα. Θυμόσουν οι Ολυμπιακοί. Και εκεί που έβλεπα αυτή την κοσμογονία, κοσμοθαλασσιά, κόσμος ρε παιδί μου, έβρεχε από πάνω κόσμο και τα λάβαρα τα σπρώμαυρα να ανεμίζουνε. Πως είσαι έτοιμος ρε παιδί μου όταν παίζεις ένα ντέρπι πολύ μεγάλο που κρίνονται πολλά, είσαι στους 4 του κυπέλου, έχεις χάσει 2-0 στον πρώτο αγώνα στο Καραϊσκάκης
και τους περιμένεις εδώ και όλοι λένε έλα ρε, τους ρίχνεις τέσσερα. Τη στιγμή 2-5-10 δευτερόλεπτα πριν βγουν από την καταπακτή οι παίκτες, εκεί που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια, μην βλέπετε τώρα που βγαίνουν φλόρικα μέσα από την... από κάτι τέντες με κάτι παιδάκια στο χέρι. Εκεί όταν βγαίνανε από την καταπακτή, περίμενες πρώτα να δεις το κεφάλι του Γιώργαρου με τη μαλούρα να βγαίνει και από πίσω ο Γιάνναρος, ο τερματοφύλακας, ο Αχιλλέας, και ξαφνικά γινόταν η έκρηξη και βγαίνανε τα κασκόλ και οι σημαίες και ανεμίζανε. Η ομάδα έτρεχε στο κέντρο να χαιρετήσει και να περιμένει να βγει. Και οι αντίπαλοι βγαίναν ζουλάτι να πούμε όσο χαιρετούσε η ομάδα για να μην την ψιλοπάρουν χαμπάρι, και μετά πηγαίναν και αυτοί δίπλα σου, λέει τώρα τι να τους κράξουμε. 10 δευτερόλεπτα πριν βγουν εκεί που βλέπουν ένα κεφάλι λίγο να φέρεται, παιδιά βγαίνουνε και σηκώνεται το γήπεδο. Αυτό έβλεπα. Και όπως είμαι και το κοιτάζω, γιατί μ' αρέσει αυτή τη στιγμή, τάκ τάκ με χτυπάει ένα στον νόμο και ξυπάζομαι. Πήδηξα μέχρι πάνω. Με βρήκε χαλαρό ρε παιδί μου. Με το που με χτυπάει και γυρίζω πίσω, το βλέπω. Μου λέει να τα πούμε λίγο. Λέω να δούμε λίγο την ομάδα να βγαίνει. Όχι, λέει, δεν πρόκειται να βγει η ομάδα. Κοίτα μην, λέει, άμα δεν τελειώσουμε τη συζήτηση, η ομάδα δεν βγαίνει, δεν θα το χάσεις. Άλλα θα χάσεις αν δεν με ακούσεις. Έχεις την ευλογία να έχεις μικρόφωνο, μου λέει. Λέω ναι. Τότε, λέει, θα σου δώσω κάποιες συμβουλές και εσύ από εκεί που είσαι δώστες να τις ακούσει ο άνθρωπος που πρέπει. Γιατί εγώ θέλω το καλό και αυτά που θα σου πω είναι για το καλό σου. Με είπε πολλά. Τι να πρωτοθυμηθώ. Πες το να λέει. Λέω ποιο να πω. Λέει τον πρόεδρο. Λέω να του το πω. Ακούει, μου λέει, εκπομπή. Και όταν δεν προλαβαίνει βάζει και του γράφουνε. Λέω να τα πω ρε φίλε τότε. Να τα πω. Αλλά δεν ξέρει, λέω, ελληνικά. Ρώσικα μιλάει. Τι να του πω. Όχι, μου λέει, αυτό τον πρόεδρο. Γιατί, λέω, υπάρχει κι άλλος πρόεδρος. Υπάρχει, μου λέει. Λέω ποιος είναι αυτός. Μου λέει ο πρόεδρος, μου λέει, της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Λέω ακούει η Λουμινάτη και Λίμπερο Μητσοτάκης. Όλα τα ακούει, μου λέει αυτός. Ακούει ο Κυριάκος. Γεια σου Κυριάκο. Συγχαρητήρια για την εκλογή σου Κυριάκο. Μου το είπε να σου το πω. Χαιρετισμού στο Γιωργάκη, το φάκα το φιλαράκι μου. Περαστικά το ποδαράκι του. Πες το να μου λέει. Τώρα που ξεκινάει στα πρώτα βήματα, μην κάνει λάθος που θα γίνει αιτία να σπηλώσει την πορεία του και να αμφισβητηθεί πριν ακόμα ξεκινήσει την πορεία της τετραετίας. Γιατί αυτή η τετραετία για τον Κυριάκο είναι λουκούμι. Τα έχει φέρει σε ένα σημείο ο Τσίπρας, ένα σημείο που τα έχει φέρει ο Σαμαράς πιο παλιά. Και ο Τσιπρέας, αντί να πάει να κάτσει στην πεπατημένη, να συνεχίσει επάνω στα χνάρια, να πατήσει στέρεα ο έδαφος μέχρι να φτάσει σε περιοχή που δεν την έχει γραμμένη ο χάρτης, και από εκεί να συνεχίσει προσεκτικά. Αυτός τα ρήμαξε όλα και πήγε να ξεκινήσει από άλλο δρόμο
με αποτέλεσμα 2 χρόνια να τραβιέται και στα άλλα 2 χρόνια να προσπαθήσει να φτάσει την Ελλάδα εκεί που την είχε αφήσει ο Σαμαράς, μου είπε. Ο Μητσοτάκης δεν θα την κάνει αυτή, αυτό το λάθος. Θα πάει επάνω στην πεπατημένη σιγουράντζας και αφού θα φτάσει σε περιοχή που δεν θα την ξέρει και θα πρέπει να πάρει καινούργια μέτρα, με προσοχή θα τα πάρει και θα βαδίσει στο σημείο αυτό που μπορεί να μην το έχει ο χάρτης, αλλά που θα κάνει το δικό του χάρτη. Αλλά πάντα επάνω στην πεπατημένη. Λέω, πολύ ωραία τα λες. Πάνω στα χνάρια θα βαδίσει. Δεν θα βαδίσει. Δεν τον άκουσα εγώ ότι θα πάει να πιάσει τη Μέρκελ και το Σαρκοζή και το Σνόιμπερ, πώς το λέγανε. Και πώς το λέγανε εκείνο το μυστήριο με το καράτσι, με το καροτσάκι, ρε. Στρόιμπερ. Όχι. Κάπως το λέγανε, το ξεχάσαμε, ρε. Κόλλησε και Σωτήρης ο δασκαλάκης. Κάπως το λέγανε. Λοιπόν, πάτα βάλουμε με τον κόσμο. Σόιμπλερ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάτα βάλουμε, μαλώσουμε με τον κόσμο. Τι έχουμε υπογράψει, 7 ωραία, τι λεφτά είναι να μας δίνετε, αυτά πάμε εδώ πάνω. Κάνουμε και αυτά εμείς. Κάνουμε και καινούργια μέτρα. Πιο καλά, πιο γρήγορα, πιο ανεβασμένα. Θέμα πρώτον. Το πρώτο που έκανε, πες το να, ήταν να πάει, αντί να κοιτάξει όλα τα άλλα τα θέματα, τα τόσο σοβαρά, να πάει να ελέγξει την ΕΡΤ μαζί με ένα ολόκληρο επιτελείο και να βγάλει τα μέσα τα οποία είναι φιλικά προσκύμενα προς τη Νέα Δημοκρατία και είναι όλα αυτά, αυτό το καιρό, ότι εδώ σκάνδαλο, 60 εκατομμύρια το χρόνο. Ο κύριος Κούγιας βγήκε και είπε, θα δώσει στις ελληνικές ομάδες η υπερχρεωμένη ΕΡΤ. Και τον ακούει ο χωρικός και λέει, πω πω πω, βρε, λέει, τι κάνουν αυτοί, λέει, δες. Σε μια υπερχρεωμένη, και μάλιστα είπε ο κύριος Κούγιας, το τσακάλι αυτό, μια εκπομπή που δεν φέρνει πίσω τα χρήματα που επενδύει σε διαφημίσεις, είναι ζημιογόνος και πρέπει να κλείσει. Μαζί σου, κύριε Κούγια. Πες μου τώρα, πώς γίνεται η ΕΡΤ3, η ΕΡΤ2 και η ΕΡΤ1 με 3.500 εργαζομένους που έπρεπε να έχει, 200, 300, 500, να μπαίνει μέσα όταν εισπράττει 350 εκατομμύρια το χρόνο από τα χαράτσια που έχει βάλει σε όλους μας και σε σένα, κύριε Κούγια. Δηλαδή όλες οι άλλες εκπομπές της ΕΡΤ1 είναι κερδοφόρες και οι μόνοι που θα είναι ζημιογόνα είναι αυτοί που έχουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Τα ιστορικά σωματεία του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Άρη και των άλλων ομάδων που έχει ΕΡΤ. Η οποία ΕΡΤ το μόνο που κάνει είναι να παράγει χρήματα με τις ομάδες τις οποίες έχει. Θα πεις, από τα 60 εκατομμύρια μπορεί να μαζέψει τα 20 μόνο. Ναι, από τις άλλες πόσα θα μαζέψει. Και αυτά τα λεφτά που θα πάρουν οι ομάδες, Σάματι, το 40% που είναι φορεία δεν θα γυρίσουν πάλι στο κράτος. ΦΠΑ δεν θα πληρώσουνε. Στις μεταγραφές δεν θα τα επενδύσουνε. Οι μεταγραφές δεν παίρνουν 40% εφορία. 40 και 40, 80 τα πήρες πίσω. Πώς νομίζεις λειτουργεί, γιατί είναι μέσα όλες οι εταιρείες.
οι ποδοσφαιρικές. Γιατί το κράτος τις ξεσκίζει από παντού. Και αν θα τους δώσω και δυο ψίχουλα λοιπόν, θα πέσουμε πάνω να τους κομματιάσουμε. Τι ωραίοι που είστε εδώ ρε. Διάλειμμα, θα συνεχίσουμε όμως μετά. Ωραία. Τώρα θα μου πείτε, είναι σωστό να δίνουμε συμβουλές? Εγώ συμβουλές προσπαθώ όσο μπορώ στη ζωή μου να μην δίνω. Ο λόγος είναι απλός. Αν είναι έξυπνος αυτός που μιλάω μαζί του, θα το έχει σκεφτεί. Δεν χρειάζεται να του δώσω εγώ τη συμβουλή. Αν είναι κουτός, δεν θα το καταλάβει. Και θα γίνω κακός. Αν έρθει και μου το ζητήσει και μου πει τη γνώμη σου αδερφέ, και είναι δικός μου άνθρωπος, συγγενής, φίλος, το παιδί μου, η γυναίκα μου, τα αδέρφια μου, σίγουρα θα προσπαθήσω να του δώσω τα φώτα της εμπειρίας μου. Αλλά μέχρι εκεί. Όμως αυτή τη φορά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, διότι μου είπανε να τα πω όπως τα λέω. Και έτσι ακριβώς θα τα πω. Η μόνη ευκαιρία, μου λέει ο φίλος και να το πεις, που έχει λόγο ύπαρξης η ΕΡΤ, που θα έχουν δουλειά οι εργαζόμενοι, που δεν θα γίνουν απολύσεις, που θα συντηρηθεί όλο αυτό το τσούρμο πολλών από αυτών που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί, αλλά λόγω της ανικανότητάς τους και της πρόσβασής τους σε κάποιο πολιτικό μπήκαν εκεί και ζουν ζωή και κότα τα τελευταία 20-30 χρόνια μέχρι να βγουν στη σύνταξη και να φύγουν σιγά σιγά, μέχρι να μπουν τα καινούργια παιδιά και αν την κάνουν τη δημοτική, την εθνική τηλεόραση να πετάει. Μέχρι τότε πρέπει να τους υπομένουμε αυτούς. Ο μόνος λόγος που θα δουλεύουν και θα υπάρχουν είναι να έχει αθλητικά. Δεν υπάρχετε, είστε πουθενάδες. Δεν έχει μία καλή εκπομπή που θα, μπορεί να έχει και 2, 3, 4, αλλά είναι 3 κανάλια βρε αδερφέ. Που έπρεπε να οργώνουν την Ελλάδα, να δείχνουν τα νησιά, να δείχνουν τον τουρισμό, να δείχνουν την πρωτογενή παραγωγή, να δείχνουν την κτηριοτροφία, την αλία, να δείχνουν τα ιστορικά, τα μέρη της Ελλάδος, να έχουν καθηγητές, φιλολόγους, φιλόλογους, που θα εξηγούν τι έγινε στις πλατές, τι έγινε στις Θερμοπύλες, τη μάχη της Αμφίπολης, τη μάχη της Ποτίδεας, την τελευταία μάχη των Μακεδόνων με τον Περσέα, τον βασιλιά, με τους Ρωμαίους, Πίδνα, εδώ στην Πίδνα έγινε. Αντί να δείχνει χιλιάδες πράγματα που έχει η Ελλάδα, κλεισμένοι μέσα στα γραφεία, βγάζουν κονσερβοποιημένες ειδήσεις που παίρνουν από τα άλλα κανάλια, τρώνε και πίνουνε και δεν τρέχει και τίποτα. Με κάτι ξεμαλιάρες στραβοστόμες που μας είχατε βγάλει εδώ πέρα 4 χρόνια, μας φάγατε την καρδιά. Μόνο το ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο είναι μια παροχή. Είναι όπως έχω ξαναπεί και το λένε και άλλοι φίλοι συνάδελφοι τώρα και δημοσιογράφοι, ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο επίτευγμα μετά τον τροχό και τη φωτιά. Το ποδόσφαιρο, η μεγάλη αυτή επιστήμη, το όπιο των λαών όπως λένε, η ξεχαστούρα μας, η χαλάρωσή μας. Άμα πάρεις το ποδόσφαιρο ρε Μητσοτάκη από την Ελλάδα και το κλείσεις, πάθει κατάθλιψη η κοινωνία. Άμα πάρεις το πρωτάθλημα το ποδόσφαιρο από την Αγγλία, θα πέφτουν μες στον Τάμεση οι Άγγλοι. Από τη μελαγχολία θα τους πιάσει. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό το ποδόσφαιρο. Θα πεις, γιατί δεν πάνε στην Νόβα? Δεν πάνε στην Νόβα γιατί δεν τους πληρώνει την αξία της η Νόβα. Μπορεί να δίνει 3 εκατομμύρια στην Ξάνθη και 4,5 στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ και στον Άρη. Πώς θα γίνει? Και λίγα παίρνεις ρε πρόεδρε από τον ΠΑΟ και από τον Άρη και τον Παναθηναϊκό που είναι στην ΕΡΤ. Από παντού τα παίρνεις. Από τα εισιτήρια δεν παίρνεις λεφτά? Από τις μεταγραφές δεν παίρνεις λεφτά?
από τα λεφτά που πρέπει να δίνουν στα αεροσυνικά σωματεία τους και να συντηρούν όλα τα αεροσυνικά αθλήματα που έπρεπε να είναι επιδοτούμενα από το κράτος. Δεν τα πληρώνει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός. Αυτά τα χρήματα. Δεν δίνει το 12% του ακαθαρίστου των εισπράξεων στον αεροσυντέχνη. Ο Σαββίδης δεν δίνει 13% για το σήμα που φοράει. Ενίκιο γηπέδου και σήμα που φοράει 25%. Και 40% εφορία, 65%. Βάλε και το ΦΠΑ, έμεινε ένα 10% να κάνει ομάδα. Τα βάζει από την τσέπη του. Και τώρα βρήκες ότι 1-2 εκατομμύρια δώσανε παραπάνω, ρε πρόεδρε, στον ΠΑΟΚ. Ένα ΠΑΟΚ που τον πρόεδρο του τον έχετε ξεσκίσει, ρε πρόεδρε. Πού δεν μπήκε αυτός ο άνθρωπος και δεν έδωσε λεφτά? Δεν μπήκε μαθές μπροστάρης που έγινε αιτία να το χαρακτηρίσουν και λαγό? Και ανέβασε τις τηλεοπτικές άδειες, ρε πρόεδρε, από 2-3-5 εκατομμύρια που ήταν να τις πάρουνε οι μάγκες εκεί στην Αθήνα και τις πήγε 50 και 60 και πλήρωσε και αυτός αυτά τα λεφτά. Αλλά τι είπε, θα πληρώσω κι εγώ, αλλά θα πληρώσετε κι εσείς. Ο ελληνικός λαός πεινάει. Από παντού γίνονται περικοπές στις συντάξεις, στους μισθούς, στην παιδεία, στην άμυνα, στην υγεία μας. Να μην δώσουμε 5 φράγκα και βγήκανε αυτό τον Άγιο τον άνθρωπο και τον βγάλανε λαγό. Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά τα πήρες εσύ, ρε Κυριάκε, για να τα επενδύσεις εκεί που πρέπει, που ξέρεις εσύ, σε έχω εμπιστοσύνη. Δεν σε μαλώνω, σε συμβουλεύω σαν μεγαλύτερος που είμαι. Μου το είπε και ο άνθρωπος, θα σου το πω εχθές στο όνειρό μου. Δεν πήρε το Μακεδονία Παλάς που το είχε, για ρώτα το συνάδελφό σου και τον κύριο Σιφουνάκη, το είχε δώσει στο γαμπρό του, τι είναι, κουνιάδο σου, τι είναι, ο Δασκαλαντονάκης, και το είχε αυτό τον κολοσσό με 6.000 το χρόνο ενίκιο. 6.000 το χρόνο ενίκιο, το μήνα ενίκιο, συγγνώμη. Και ήρθε ο άνθρωπος και έδωσε 50.000 το μήνα ενίκιο. 1.200.000 το χρόνο από 50.000 που έδινε ο άλλος. Δεν έριξε 12 εκατομμύρια και το φτιάξε. Δεν πήρες από εκεί το 40%. Δεν πήρες ΦΠΑ. Τους εργαζομένους που πήρε από τα ταμεία ανεργίας και τους έβαλε και δουλέψανε και πλήρωσε το ΙΚΑ και πλήρωσε το ΤΕΒΙ και πλήρωσε υδραυλικούς και πλήρωσε νερά και πλήρωσε ρεύματα και πλήρωσε μάρμαρα. Δεν έβαλε μπροστά τη σουρωτή που ήταν να την κλείσουν και δουλεύει ο Κοσμάκης εκεί και πληρώνει εφορία και πληρώνει μισθούς και πληρώνει ΙΚΑ. Δεν έβαλε μπροστά το καπνού της ΕΚΑΠ και τον μπλέξατε με παλιά πρόσημα το χρυσό τον άνθρωπο. Βγήκε ο διευθυντής της προάλλες και τον άκουσα που μίλησε. 60 εκατομμύρια έβαλε τα τελειότερα μηχανήματα. 60 εκατομμύρια από αυτά τα 60 εκατομμύρια, τα 30 δεν ήταν δικά σου που τα πήρες. ΦΠΑ δεν πλήρωσε γι' αυτά. Μεταφορικά δεν πλήρωσε που πληρώνει ο φορτηγατζής και κόβει τη φορτωτική. Εργάτες δεν τα ξεφορτώσανε, εργάτες δεν τα δουλέψανε. Δεν έβγαλε τον καπνό που παίρνει σε 70% εφορία. Δεν το πούλησε στους Ιάπωνες και έχει γεμίσει τάλαρε περιοχή της Ξάνθης. Προπληρωμένη ό,τι βγάλετε για 10 χρόνια τους είπαν. Και πάρτε και προκαταβολή. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν προσέφερε, δεν του φορτώσατε το έθνος και του Μπόμπολα που έβαγε όλη την Αττική Οδός και πλήρωσε 30 εκατομμύρια ο άνθρωπος ένα χρόνο μέσα να συντηρεί τους Κηφίνες. Δεν του φορτώσατε το όπερ 50 εκατομμύρια μέσα μέχρι τώρα. Σκούζει ο άνθρωπος. Δεν έδωσε 200 εκατομμύρια στο λιμάνι αέρα μπανά και τώρα θα αρχίσει να δει να κινηθεί η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή τι, θα του κόψεις 2 εκατομμύρια και τι θα γίνει, ρε Κυριάκο? Τι θα γίνει? Μόνο που θα το χαλάσεις.
αυτό το, τον Ευπατρίδη, αυτόν το, τον Μπρίτανη, αυτόν τον άνθρωπο που πρέπει να το δείχνουν με το δάχτυλο. Θα πεις, είπε, δεν θα γίνεις πρωθυπουργός, εντάξει. Είπε. Και ο Παπαδρέου είπε, θα μας βγάλει από τον Άτο και από την ΕΟΚ. Είπε, ξύπε. Νερό και αλάτι, δεν γίνεται δηλαδή, είπε μια κουβέντα στα νεύρα του, στα αυτά του, στα ξέρω εγώ τι του. Σι, μα θες, δεν βγήκες και είπες το πέτσινο πέναλτι του ΠΑΟΚ. Δεν ήτανε λάθος. Όλοι δεν κάνουμε λάθη. Και θα πέσει ολόκληρο το κίνημα της Νέας Δημοκρατίας σε έναν άνθρωπο που μόνο πληρώνει να του κόψεις δυο εκατό, κόψουν. Κόψα, ρε Πρόεδρε, αν είναι να σωθεί η Ελλάδα, κόψα. Ένας Βέρμπλουμ είναι. Ό,τι πάει να του κόψεις. Άμα βάλω και ένα Μαουρίτσιο μαζί, είναι όλα τα λεφτά που θα δώσεις. Από τους οποίους με σφασμένα τα πόδια εγώ σε πληρώνω, ρε Πρόεδρε. Γιατί αυτοί οι δύο έχουν 3 εκατομμύρια. Βάλε και τον Βιερίνε 4,5, να 5 εκατομμύρια. Με το 40% 4-5 20 2 εκατομμύρια πληρώνω μόνο για τους τραυματίες μου. Και εσύ θα μου κόψεις 2, κόψα μου. Αταβάλεις με τον κόσμο να βγει να σου τα πει όλα αυτά που σου είπα. Εμείς θέλουμε γιατρό, ρε φίλε. Εμείς θέλουμε γιατρό, ένα τέτοιον άνθρωπο. Πού να βρούμε ένα γιατρό? Πού είναι εκείνος ο φίλος μας ο γιατρός που είναι και μέτοχος του ΠΑΟΚ? Ο Αριστίδης ο Κάζης. Να μας βάλει μέσα εδώ όλα αυτά τα τρελά που γίνονται. Λες να είναι στο τηλέφωνο. Γιατρέ μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς με άκουσες σήμερα? Θέλετε θεραπεία? Όλοι, μια χαρά. Μια χαρά. Τώρα κοίταξε, προθέσα άκουγα, δεν ξέρω, το παλιό υπουργό, μάλλον τον παλιό υφυπουργό αθλητισμού που έλεγε ότι το κράτος εισπράττει από το ποδόσφαιρο 600 εκατομμύρια το χρόνο. 600 εκατομμύρια το χρόνο. Γενικά, έτσι. Ναι, όλα μαζί. Επομένως είναι ένα ποσό το οποίο πρέπει να το έχει κανένας υπόψη του. Μα αυτό δεν είπα, δηλαδή τόσες, εσύ που είσαι τόσα χρόνια και έχεις και διαρκείας και τα λοιπά. Όταν πληρώνεις ένα διαρκείας, το 40% πήγες στο κράτος κατευθείαν. Ναι, υπάρχει μεγάλη φορολογία και συμμεταγραφές και σε αυτά και τα λοιπά. Παντού. Ίσως και είναι υπερβολική και τη φορολογία, γιατί έτσι τον κάνει τον άλλο να μπορεί να θέλει να ξεφύγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μέχρι τώρα. Και επίσης έβλεπα τώρα, εσύ ας πούμε έχεις υπόψη σου, έτσι, να σε ρωτήσω, ας πούμε ΕΡΘ, πόσο πληρώνεις περίπου το χρόνο? Ναι, δεν ξέρω, Πρόεδρε, δεν έχω καθόλου. Ποτέ δεν έχω. Λοιπόν, εγώ προηγουμένως που έκανα, που ό,τι πληρώνεις που άκουγα, ανάλογα στα τετραγωνικά πρέπει να είναι. Πρέπει να έχει με τετραγωνικά, ας πούμε, για τη Χαλκιδική, παραδείγματος χάρη, για ένα σπίτι γύρω σε 150 τετραγωνικά, πρέπει να είναι 6 ευρώ το δίμηνο. Δηλαδή 6,36 το χρόνο. 6 ευρώ, 36 ευρώ το χρόνο. Το χρόνο, ναι. Και άλλα τόσα... Τώρα δεν ξέρω αν, ας πούμε, στο κέντρο είναι περισσότερο, νομίζω ότι παντού πρέπει να είναι το ίδιο. Παντού το ίδιο. Έτσι, ναι, αλλά κοίταξε, αυτό είναι επί της 100 αυτό που πληρώνεις. Η Χαλκιδική σίγουρα είναι κλειστή τους 11 μήνες και σου έρχεται πολύ λίγο φως. Δεν είναι δηλαδή εφάπαξ από 6 ευρώ ο καθένας. Είναι αναλόγως τα λεφτά που πληρώνεις στο ρεύμα. Επί της 100, 2%, 3% είναι και η ΕΡΤ. Οπότε σίγουρα στο σπίτι σου που μένεις όλο το χρόνο θα πληρώνεις παραπάνω, έτσι νομίζω. Τώρα είπε θα το κάνει 50%, θα κάνει έκτος 50%. Εμένα ξέρεις τι με ενδιαφέρει, αυτοί όλοι οι οργανισμοί, ας πούμε η ΕΡΤ τώρα, η ΔΕΗ, έτσι. Εντάξει, να πληρώνουμε τι πρέπει να πληρώσουμε, αλλά να μην πέφτουν έξω, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, τώρα τι να το κάνουμε τη ΔΕΗ που λένε ότι έχει δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια χρέος και λοιπά. Τι να πω, να μην βάλει ένα ευρώ, ας πούμε, παραπάνω, ας με βάλει ένα ευρώ, αλλά μην έχω το χρέος. Θα μου πεις, άλλοι δεν μπορούν να το πληρώσουν, εσύ μπορούν να το πληρώσουν, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, τι να πω. Κακοδιαχείριση είναι, γιατρέ μου, δεν φταίει η ΔΕΗ. Όταν έχεις μονοπόλιο και πουλάς ρεύμα που άλλος που το αγοράζει από σένα, του πουλάει ακόμα πιο φτηνά και βγάζει λεφτά
Και εσύ δεν μπορείς να βγάλεις, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ξέρεις, ξέρεις πόσα λεφτά τη χρωστάνε, πόσα δισεκατομμύρια και δεν ξέρω πώς είναι. Μετά, αυτή είναι και η κοινωνική, είναι γιατρέ μου, και η κοινωνική πολιτική. Η Ελλάδα είναι σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και το, συγγνώμη, να τελειώσω λίγο, και το ρεύμα είναι ένα αγαθό το οποίο έτσι και το κόψει από τον άλλο να μπορεί να αυτοκτονήσει. Γίνονται συνέχεια ρυθμίσεις αυτές και τα λοιπά, δεν τους το κόβουν στην ώρα τους, τους δίνουν παρατάσεις για να τη βγάλει ο κόσμος. Εδώ έχουμε έκτακτη ανάγκη στην Ελλάδα. Εδώ είναι ασθενείς που έχουν ανάγκη από μηχανήματα, από τέτοια, που είναι σε σπίτια και τέτοια, και οπωσδήποτε έχουν ανάγκη. Αλλά υπάρχουν και κακοπληρωτές. Βεβαίως, βεβαίως, εκεί είναι το κράτος. Και αυτοί είναι που χρωστάνε τα πολλά, κατάλαβες. Γιατί δεν το πιάνουν αυτό. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί δεν τους πιάνουν. Γιατί είναι μεγαλοκαρδάριες. Λέω και αυτοί, λέω, δεν ντρέπονται λίγο, ρε παιδάκι μου. Δεν ντρέπονται λίγο. Δηλαδή να κοιτάξουν ή να κλέψουν ρεύμα ή να κάνουν. Δεν ντρέπονται λίγο. Λίγο ντροπή δεν έχουν πάνω τους. Βλέπουν ότι ο κόσμος υποφέρει κτλ. Και δεν πληρώνουν τη ΔΕΗ. Πάμε στα δικά μας. Έχουμε σοβαρά θέματα. Θα βρείτε εσείς παοξίδες ένα εξάρι. Μας πρίξετε το σηκώτημα αυτό το εξάρι. Και δεν ξέρετε ότι για το εξάρι υπάρχει μέχρι τέλη Αυγούστου καιρός, ότι για το τότε πρέπει να ετοιμάσετε την ομάδα σας. Στη δε Ευρώπη που θα πάτε, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί εκεί που πάτε να παίξετε υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι 5, 6, 7 φορές, 10 φορές πάνω από το μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Και εσείς θέλετε εκεί πέρα να πάτε να διακριθείτε. Πού θα πάτε, ρε, με 50 ευρώ. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα όπως τα λες εσύ. Και να μου τα πεις όπως θέλεις εσύ που είσαι και επιστήμονας. Ποιος μιλούσε για την Ευρώπη, θες. Ποιος είχε, ένας Νίκο, ποιος ήταν. Ο Νίκος, από τα Γιαννιτσά, ο φίλος. Λοιπόν, είχε απόλυτο δίκιο. Ο ΠΑΟΚ για να αλλάξει επίπεδο χρειάζεται να μπει στην Ευρώπη. Να μπει. Είπα εγώ να μην μπει. Τώρα. Έτσι, το πρώτο είναι η Ευρώπη και μετά τα πρωταθλήματα. Να μπει, άδερφε. Γιατί αν μπει στην Ευρώπη θα πάρει και το πρωτάθλημα. Τώρα, για την Ευρώπη. Κοίταξε, έγιναν ορισμένες αλλαγές οι οποίες ήταν απρόβλεπτες. Αυτό δηλαδή θέλω να τους δώσω κάποιο έτσι ελαφρυντικό, όχι απόλυτα, αλλά κάποιο ελαφρυντικό. Γιατί, ας πούμε, έφυγε ο προπονητής, άλλαξε ο προπονητής. Όπως έφυγε και ο προπονητής από την Sporting που πήγες και τον πήρες εσύ. Ναι, εκεί δεν το λέει κανείς όμως. Πώς το λέει, ότι πήγες, έδωσες τη ρήτρα, του έδωσες και 2 εκατομμύρια και ήρθε. Βέβαια, έτσι σου το πήρανε. Μην παραπονιέσαι. Το ίδιο που κάναμε και εμείς. Αλλά η ομάδα προετοιμά. Κοίταξε τώρα. Δεν συζητώ αν δες κάποια στιγμή να συζητήσουμε το θέμα το αν φταίει ή δεν φταίει ο Ρουμάνος, έτσι. Όχι, εγώ νομίζω ότι ο επαγγελματίας πήρε 4 εκατομμύρια, πήρε 10 φορές παραπάνω από αυτά που έπαιρνε. Για 4 χρόνια πάρει 20 εκατομμύρια με τα μπόνους εκεί. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Γιατί να μην πάει, ρε γιατρέ. Ναι, θα σου πω, σύμφωνοι έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτή δηλαδή η προσφορά την οποία πήρε και έφυγε, του την είχαν κάνει πριν από 1,5 μήνα. Φαίνεται δηλαδή, ότι δεν του την είχαν κάνει. Του την είχαν κάνει. Το θέμα είναι τι μεσολάβησε τελευταία στιγμή. Στράβωσε με τον Γιωργάκη, τα είπαμε αυτά. Άμα στράβωσε, εντάξει, το ποιος φταίει πρέπει να το ψάξει κανένας. Ναι, εγώ νομίζω και οι δύο έχουν τα δικιά τους. Από τη μια μεριά υπάρχει ο Μάριο Μπράγκο που λέει ότι η ομάδα χρειάζεται ανανέωση, νέα παιδιά ώστε να έχουν και μεταπολιτική αξία. Ναι. Και ο Λουτσέσκου ήθελε τον Σάχοφ, ήθελε τον Γκάνιας, ήθελε τον Βαρέλα, ήθελε τον Τόσκα. Παίκτες οι οποίοι τους έχει δει ο κόσμος, τους έχει βαρεθεί κατά κάποιο τρόπο και δεν πρόκειται να πάρει δεκάρα από αυτούς. Είπανε λοιπόν να κρατήσαν τον Βαρέλα, μπορεί να κρατήσαν και τον Σάχοφ, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ήταν καλό να το. Εγώ τη γνώμη σου θέλω. Το Σάχοφ δεν έπρεπε να τον κρατήσουμε. Θα μπορούσε να βρεθεί, ναι, όπως είναι τα πράγματα, θα έπρεπε να το κρατήσει. Ναι. Θα μπορούσε να βρεθεί μια ας πούμε μέση λύση. Έτσι. Πέσαν για τα λεφτά, το στράβωσανε κιόλα. Σου λέει, άντε δεν με αφήνετε ήσυχο. Το μεσά στα σχολεία. Πάντως, εκείνο το οποίο θέλω να σου πω είναι ότι μέχρι τώρα τον Λουτσέσκο τον ξέραμε 8 χρόνια. Έτσι, 3 στην αυτήν. Όχι 5 χρόνια. 3 στην Ξάνθη και 2 σε εμάς, δεν φάνηκε να είναι ασυνεπής. Δεν ήταν ο άνθρωπος. Στις σκέψεις και στις πράξεις. Κύριε Εκάζη, το γράφει το συμβόλαιο. Είμαι απολύτως νόμιμος. Για να φύγω πρέπει να σε δώσω 2 εκατομμύρια. Ναι. Στα έδωσα και έφυγα. Γιατί παραπονιέσαι. Το ηθικό. Ψάχνεις ειδική στα λεφτά. Εκείνο το οποίο τον βαραίνει, ας πούμε, είναι ότι άφησε την ομάδα 2 μέρες. Εντάξει, ρε παιδί, έτσι, μου, το βαραίνει τώρα από τη βολή τη βαρεμπάρα. Εγώ παρόλα αυτά έχω αμφιβολία εάν συνέβη κάτι το οποίο δεν ξέρουμε και τον ανάγκασε να φύγει. Γιατί βλέπω τώρα ότι σε αυτό το προπονητή, εκτός ότι δώσανε, ας πούμε, του κόσμου τα εκατομμύρια, έτσι. Ναι.
μπορεί να είναι και αυτός πάρα πολύ καλός και να είναι και καλύτερος. Και θέλω να του πάρουν ό,τι θέλει. Αυτό το πράγμα δεν ακούστηκε για τον Λουτσέσκο. Δηλαδή ο Λουτσέσκο έπαιρνε 450.000. Πήρε δύο double μετά από 4 χρόνια που ζει ο ΠΑΟΚ, δεν θα έπρεπε να παίρνει μισό εκατομμύριο και για το πρεστίζ τουλάχιστον. Οι 450.000 που έπαιρνε δεν θα έπρεπε να γίνουν εκατομμύριο. Όταν ας πούμε σε κάτι παιχτάκια ας πούμε, τα οποία έρχονται και τους ανεβάζει το κασέ και τελοιπά, ένας προπονητής που έρχεται και σε παίρνει δύο double, γιατί ουσιαστικά ο Λουτσέσκο πήρε δύο double. Εάν το πρώτο, το περσινό το χάσαμε, δεν το χάσαμε από τον Λουτσέσκο, το χάσαμε από ολιγορίες, έτσι, και σφάλματα των φιλάθλων και της διοίκησης. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα σοβαρά. Ο Λουτσέσκο το πήρε το πρωτάθλημα και πέρσι. Επομένως πήρε δύο double. Θα τον έχετε 450.000. Πρέπει να τον δώσει κάτι παραπάνω, ξέρω εγώ. Τι όχι κάτι παραπάνω. Πρέπει να τον δώσει αρκετά παραπάνω. Ας τον έδινε. Τον έδωσε. Κάτι τέτοιο ακούστηκε και τώρα θέλω να σου πω. Του έκανε, λέει, πρόταση βελτιωμένες αυτές και τριετές συμβόλαια. Βελτιωμένες είναι και 400, άμα 405 γίνουν 500-600 βελτιωμένοι είναι. Ναι. Αλλά σε έναν τέτοιο προπονητή όταν σου παρέχει, αυτό τώρα θα σου πάρει δύο double. Και εμάς εμείς τώρα είμαστε με τον ΠΑΟΚ τελείως, έφυγε ο Λουτσέσκου τελείως. Αυτά τα πράγματα απλώς να γίνονται μαθήματα για το μέλλον, έτσι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα τρία λεπτά και να συνεχίσουμε, κύριε Κάζη. Ναι, να κλείσω δηλαδή, έτσι, και μετά μην παίρνεις. Δεν θα βάλεις ένα χέρι εδώ πέρα να πάρω μια ανάσα. Τουλάχιστον, αφού δεν βοηθάς την εκπομπή αυτό τον καιρό, βοήθησε λίγο σε αυτό το οποίο μου ζητάνε συνέχεια οι σπόνσορες και οι χορηγοί της εκπομπής. Πού είναι η αποστολία, πού είναι η αποστολία, θέλουμε την αποστολία. Πήρε τηλέφωνο ο κύριος Χολοκυθάς, θέλω η αποστολία να μιλήσει, μου λέει για τα χαλιά. Μα γι' αυτό ήρθα σήμερα εγώ. Πες μια καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα στον κόσμο, στον κόσμο αυτής της πόλης, της συνεφιασμένης πόλης σήμερα, της δροσερής. Ωραίο καλοκαίρι. Πήραμε μια ανασούλα χθες. Ρε φίλα, άμα δεν υπήρχε αυτό το κακό που έγινε στη Χαλκιδική, μια χαρά πάει ο καιρός. Τραγωδία πραγματικά. Εντάξει, το πήρε το... Όχι, εγώ φέτος τις απολαμβάνω. Το γύρισα ανάποδα, ρε φίλε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Άρα σημαίνει... Ξύλινα τραπέζια. Ξύλινα, όχι. Εντάξει, τα τραπέζια. Ρε, εσύ το ολόκληρο φορτηγό, φορτηγάκι να γυρίσει ανάποδα, ναι, για αλλά... ποια τραπέζια μιλάς. Συμφωνώ. Εκεί είναι τόνος. Τα τραπέζια είναι 20 κιλά, 30. Γύρισε ανάποδα το φορτηγό, σκοτήθηκαν δύο άτομα μέσα. Ο άλλος πήγε μέσα με τη βάρκα, Θεός χωρέ στην ψυχούλα του να πούμε. Πήγε μέσα στην τρικυμία να σηκώσει τα δίχτυα. Ήτανε, το παιδάκι το πήρε από τα χέρια της μάνας. Δύσκολα πράγματα. Πάση περιπτώσει, θα τα πούμε αυτά. Έχουμε τον κύριο Κάζη. Τον κύριο Κάζη, μια καλημέρα, τον γιατρό μας. Είναι στη γραμμή μας. Ο κύριος Αριστίδης στη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Κοίταξε, Γιώργο, μη σε ακούσω ξανά την αποστολή να την πεις Σκατζόχυρο. Ναι. Γιατί θα διαμαρτυρηθώ εδώ, το Σκατζόχυρος είναι κάτι το οποίο το φοβάσαι. Την αποστολή πρέπει να τη λες Αηδόνη, πρέπει να τη λες κάτι τέτοιο, α πούμε, κάτι... Εγώ γιατρέ μου, γιατί είσαι και ψυχίατρος, λέω αυτά που δεν δείχνουν. Γιατί και Αηδόνη είναι και Οπτασία είναι και μαγεύει τον κόσμο γύρω της. Έχει αλλά επιτίθηκε ως με τα αγκάθια. Όταν την πειράξεις γίνεται γεμάτη αγκάθια. Δηλαδή έχει τέτοιες κόκκινες γραμμές που τα έχω σπουδάσει εγώ και πολλά τις έχω μάθει. Αυτό όμως είναι σπάνιο. Αυτό γίνεται που και που. Που και που, αλλά γίνεται. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, να τη λες, ας πούμε, με το που και που να τη λες, ας πούμε, Σκατζόχυρο, τη λες Αηδόνη και που και που. Εντάξει, Σκατζοχυράκι, ωραία. Έχει γεμίσει το σπίτι σου Σκατζοχυράκια. Είναι έτσι ή όχι? Είναι, τι να κάνω τώρα, αφού ακούει ο κόσμος που φέρνουν δώρα. Λοιπόν, να αφήσουμε, ή μάλλον να ρε, πες το τα χαλιά για να... Να μην το διακόψουμε τότε, συνέντευξη. Μόλις το που κλείσει συνέντευξη κατευθείαν, εγώ θα απογειώσω το CFD. Ναι. Ποια είναι αυτά τα χαλιά της Ανατολής που αναμένεις πάνω και σε κάνουν βόλτα? Ρε φίλε, χαλιά που είναι χαλιά. Και για μερικούς είναι και κάποιοι με τα χαλιά έχουν κάποια διαφορετικά δεσήματα. Ωραία φαντασία, έτσι, να είσαι πάνω στο χαλί και το μαγικό χαλί σε κάνει, Εσύ θες ταξίδι, άλλος κάνει άλλα πάνω στο χαλί. Έχουμε θέματα, το χαλί είναι χαλί, ρε παιδί. Δεν λένε να γίνω χαλί να με πατήσεις. Την επεχθάρω με αυτή τη φράση. Δεν μπορείς. Χαλί να γίνω να με πατήσεις. Σε φάω την καρδιά. Εννοείται. Σκατζόγυρος είσαι. Λέγε Αριστίδη. Να ξαναγυρίσουμε στο Champions League, Στα θέματά μας. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είμαστε στη 16η θέση. 15η είναι η Κύπρος,
από βράδυ βαθμολογίες, 16η είμαστε εμείς. Εάν φέτος δεν περάσουμε την Κύπρο, δεν γίνουμε πάλι 15η δηλαδή, θα χάσουμε μία ομάδα από το Champions League και οι άλλες οι οποίες θα αρχίσουν, που πηγαίνουν στο Europa League, θα αρχίσουν από πιο πίσω. Επομένως τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και να σταματήσουν οι δικοί μας γενικά και του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού και του Άρη και τυπά. Τώρα το μάτς του Άρη, ας πούμε, με αυτή την ομάδα την Κυπριακή, είναι μεγάλη σημασία, γιατί αν ο Άρης με περάσει, την αποκλείει αυτή ο περαιτέρω αγώνας και μπορεί να δώσει ορισμένους βαθμούς και τους δίνεις βαθμούς εις βάρος της Κύπρου, η οποία μας ανταγωνίζεται τώρα, έτσι. Όπως επίσης και ο Ολυμπιακός χαίρουν οι δικοί μας που έπαφε ο Φουρτούνης ή οι άλλοι που ξέρω τραυματίσει και ο Βιερίνια. Αυτά είναι ανοησίες. Αυτά πρέπει να ξεπεραστούν, έτσι, να ξεπεραστούν τελείως και να κοιτάξουμε να προχωρήσουμε λίγο σαν χώρα, για αθλητικά, ποδοσφαιρικά δηλαδή, για να μπορούμε να έχουμε και ομάδες που παίζουν τους άπειρους, γιατί αλλιώς θα πάμε στους... Πάμε λοιπόν στη χιλιοεπιμένη αφισβήτηση που υπάρχει στα λόγια τα δικά μου και τα δικά σου και από τις δυο μεριές. Εσύ λες αυτό πρώτα, εγώ από την άλλη μεριά λέω ότι τα τελευταία 5-7 χρόνια, 10, οι ομάδες της Ευρώπης έχουν φύγει πάρα πολύ ψηλά, έχουν ανοίξει δύο καινούργιες τεράστιες αγορές, οι οποίες απορροφούν ό,τι καλό υπάρχει δευτεροκλασάτο στην Ευρώπη, όπως είναι η Αραβία και η Κίνα, με αποτέλεσμα οι δυνατές ομάδες να δυναμώσουν περισσότερο, ενώ οι μικρότερες οικονομικά ομάδες, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, να μην μπορούν με κάποια λεφτά να κάνουν μια αξιόλογη ομάδα και να μπουν μέσα στα μεγάλα σαλόνια. Λέω λοιπόν ότι και φέτος, δεν ξέρω με την πρώτη ομάδα ποια θα παίξουμε, αλλά η δεύτερη θα είναι ένας κολοσσός. Όχι, δεν είναι κολοσσός. Δεν είναι κολοσσός. Η δεύτερη ομάδα, για να καταλάβεις, όπως είναι τα πράγματα, δηλαδή, εάν περάσουμε από τον πρώτο γύρο, ναι, στα play-off... Πρώτο γύρο τι περίπου θα παίξουμε, ξέρουμε. Ο πιο δύσκολος που θέλουμε να... Όχι, όλες οι ομάδες που μετέχουν στην κλήρωση είναι σαν τον ΠΑΟ και χειρότερες. Μάλιστα. Εκτός από τον Άγιαξ. Αλλά ο Άγιαξ έχει πιθανότητα να κληρωθεί με τον Άγιαξ. Καλά, ο Άγιαξ έφτασε τελικά φέτος και είναι στις αδύναμες. Μία στις 6. Όχι, ο Άγιαξ είναι, εμείς είμαστε στις αδύναμες. Ο Άγιαξ είναι στις ισχυρές. Γι' αυτό εμείς, αν βγούμε στις ισχυρές, δεν θα παίξουμε τον Άγιαξ. Υπάρχει μια πιθανότητα να βγούμε στις ισχυρές εάν αποκλειστούν τρεις ομάδες οι οποίες τώρα παίζουν μεταξύ τους. Τώρα να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Υπάρχει μια πιθανότητα να είμαστε τυχεροί να μπούμε στους ισχυρούς. Οπότε δεν θα παίξουμε τον Άγιαξ. Αλλιώς, και στους ανίσχυρους να είμαστε, ο μόνος κίνδυνος είναι ο Άγιαξ. Αλλά υπάρχει η πιθανότητα όταν μπούμε στον επόμενο γύρο στα play-off να είμαστε στους ισχυρούς. Μάλιστα. Κατάλαβες. Οπότε είναι, δηλαδή φέτος είναι εφικτό να προχωρήσουμε και να μπούμε στους ομίλους. Του χρόνου θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα ακόμα. Γιατί φέτος είμαστε στον όμιλο των πρωταθλητών, του χρόνου δεν ξέρεις αν θα είσαι πάλι πρωταθλητής και πώς θα είναι τα πράγματα, δεν το ξέρεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχεις τώρα, αυτό πρέπει να εκμεταλλευτείς. Λοιπόν, έχουμε ευκαιρία φέτος να μπούμε στους ομίλους της Champions League. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Και είναι πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει χωρίς να είναι έκπληξη. Με κατάλαβες? Με μια καλή εμφάνιση μπορεί τώρα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται βέβαια η ομάδα μια ενίσχυση, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Χρειάζεται να ενισχυθεί στα χαφ. 5 χαφ φύγανε από πέρσι και πήρε το Βραζιλιανάκι, τον Αυγούστο μόνο. 5 χαφ έφυγες από πέρσι, δηλαδή έχεις το Βέρμπλουμ 1, το Μαουρίσιο 2, το Σάχοφ 3, τον Κάνιας 4 και τον Ολιβέιρα 5. Δηλαδή φύγανε 5 παίκτες, οι οποίοι τουλάχιστον και οι 5. Και οι 5 με τον Ζάχοβ και τον Γκάνιας παίξαμε τον τελικό και ήταν εξαιρετικοί οι παίκτες. Κοίταξε, τον Ολιβέιρα τον πήρε στο δεύτερο εξάμεινο. Δεύτερο, αλλά σου έπαιξε πέρσι. Ο Γκάνιας έπαιξε ελάχιστα, καλά έπαιξε. Τώρα κοίταξε, έχουμε και το Μίσης από πίσω, έχουμε και κανένα και αυτόν τον... Ο Μίσης αυτό... είναι ο Κάτσε, είναι ο Βραζιλιάνος, είναι ο Αουγκούστο, ναι. Ο Πέλκας είναι, ο Πίσες Βαρίνο, ο Ελκαντουρί είναι. Είναι επίσης ο Ελκαντούρη, ο οποίος Ελκαντούρη, εάν δεν έχει τραυματισμούς, είναι για πρώτη φορά που παίζει θέση του. Η θέση του Ελκαντούρη είναι οχτάρι, δεν είναι εξτρέμ. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στον Ελκαντούρη. Πάνω, εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο πήγε τώρα, πήγε να πάρουμε ένα μεγάλης κλάσης αμυντικό, ένα εξάρι. Για να μπορέσουμε, και αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους πρώτους αγώνες. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Βέβαια, ένα χαφ δεν φτάνει. Θα πρέπει να πάρουμε και έναν άλλο. Γιατί και όλοι υπάρχουν τραυματισμούς, κάρτες κτλ. Άμα πάρεις έναν και είναι δυνατός. Αλλά και κάτι άλλο που θέλω να το συζητήσουμε
γιατρέ μου, είναι ότι ο ΠΑΟΚ στερείται από προσωπικότητες, ποδοσφαιρικές προσωπικότητες. Για να δώσω τι εννοώ, ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Τέτοιες είχε πολλές, πολλές ήταν δώρο Θεού τότε, είχε η ομάδα που είχε κάνει ο Ζαγοράκης. Με τον Γκαρσία, με τον Κοντρέρας, με τον Μουσλίμοβιτς, με τον Βιερίνια, ακόμα ο Τσιρίλο. Ήτανε μούρες. Αργότερα ο Τζαβέλας. Ήτανε παίκτες οι οποίοι ξέρανε να διαχειριστούν τις δυσκολίες που παρουσιάζει πότε θα κάνουν μια διαμαρτυρία, πότε θα κάνουν μια φασαρία να ξυπνήσει η ομάδα, πότε θα κάνουν ένα σκληρό φάουλ. Και τώρα έχεις τον Μάρους, έχεις τον Βαρέλα, έχεις τον... Έτσι. Έχεις τον Μπέλκα, όπως είναι και διεθνής, έτσι, εντάξει. Είδες, δηλαδή τώρα εγώ σου είπα ο Γκαρσία, ο Κοντρέρας, ο Μουσλίμοβιτς, είπα Βιερίνια, είπα, δηλαδή θέλει και μία μούρη έτσι να μπορεί να ξυπνήσει, να φωνάξει, να το σεβαστεί ο άλλος. Αυτοί, ξέρεις, βγαίνουν και με τα παιχνίδια τώρα, θα δούμε ποιο θα πάρουμε και τα λοιπά. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα, ας πούμε, τώρα, εντάξει. Έχουμε τραυματίες, πρέπει να τους περιμένουμε. Ήμασταν, ας πούμε, άτυχοι. Είχαμε τραυματισμούς, βαρύς τραυματισμούς, και οι οποίοι δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επανέλθουν και πώς θα επανέλθουν. Πολύ σωστά. Κατάλαβες, δεν το ξέρουμε αυτό. Επομένως, θα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί οπωσδήποτε σε χαφ, με έναν καταρχήν τώρα και με ακόμα έναν. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάρουν και αμυντικό και αριστερό μπακ ή όχι. Πάνω σε αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, γιατί η ομάδα πρέπει να εμφανιστεί ισχυρότερη από πέρσι, γιατί θα είναι μεγάλη απόλυτη αν αποκλειστεί από τους ομίλους Champions League. Για να πάμε λίγο σε επιμέρους θέματα. Παραδείγματος χάρη, το είδες το μάτς προχθές? Ναι. Κάτι που σου άρεσε, κάτι που σε ξένησε, κάτι που δεν σου άρεσε? Το φιλικό λες, έτσι. Αυτό, στη Ρουμανία λες. Κοίταξε, αυτή η ομάδα τώρα βέβαια ήταν αδύναμη, αλλά ήταν μια ομάδα β' εθνικής Ρουμανίας. Έπαιξαν καλά, έτρεξαν και τα λοιπά. Βάλανε γκολ, ωραία γκολ. Ωραία γκολ. Ναι. Είχε διαφορές η ομάδα τα προηγούμενα φιλικά, όπου διαπιστώθηκαν αδυναμίες ή τουλάχιστον μια διαδικασία διαφορετικότητα στο στήσιμο της ομάδας? Στα άλλα τα φιλικά, πρώτα-πρώτα, μην ξεχνάμε ότι κάνει μια εβδομάδα προετοιμασία όλοι. Ένα το θέμα. Στα άλλα φιλικά υπήρχε αυτό, το εξής, ότι το ένα ημίχρονο έπαιζε μία ομάδα και το άλλο ημίχρονο έπαιζε άλλη ομάδα. Χωρίς πιασμένες οι ομάδες, χωρίς να τις ξέρεις. Χωρίς να είναι σε κάποια ομάδα το σύνολο των παικτών που θα είναι η βασική. Κάπως έδειξε τι έχει στο μυαλό. Με τη Ρουμανία, ναι, με τη Ρουμανία έπαιξε, ας πούμε, η βασική ομάδα, όπως τη φαντάζεστε ότι μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή. Και από το 70 λεπτό και μετά άλλαξε και άλλους παίκτες. Ο ίδιος είπε ότι θέλει 21-22 παίκτες, θέλει 3 από τους μικρούς να τους έχει μαζί του. Αυτός ο Γαϊτανίδης, ο άλλος, όπως το λένε, ο Γαϊτανίδης, ο Τσαούσης και ο Μιχαηλίδης. Όχι, Τσαούσης, όχι, όχι. Ο Μιχαηλίδης, ναι, και αυτό που έχει. Ο Γαϊτανίδης και ο Τσαούσης. Όχι, Τσαούσης. Τσαμπούρης. Ένα χαφ. Ένα χαφ, ναι. Το δε Μιχαηλίδη τον είδε στο βίντεο μόνο, δεν τον έχει δυνατό. Δεν τον έχει μαζί του, όχι. Αλλά είπαν ότι τον είδε. Θα τον κρατήσει και αυτό. Αριστεροπόδαρος, έχεις 5 center back και είσαι καλυμμένος. Ναι, στα μπάκια είναι και σε καλυμμένος. Και δεξιά. Και στα εξτρέμια είσαι καλυμμένος. Και σε σεντερφόρ είσαι καλυμμένος. Και στα χάφη είσαι καλυμμένος. Θέλεις κάτι παραπάνω, γιατί έχεις σοβαρούς αγώνες να δώσεις. Θες το κάτι παραπάνω. Αυτοί είχαν κάνει προεργασία για να βρουν ένα. Ο Λουσέσκο δεν ήθελε εξάρια, ήθελε οχτάρια. Και είχαν κάνει, ας πούμε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασχολούνται να βρουν ένα παίκτη που να παίζει οχτάρο εξάρι, ενώ αυτός θέλει τώρα εξάρι, ας πούμε, εξάρι για να συμπληρώσει και τα μυθικά. Εξάρι, στον ΠΑΟΚ υπάρχει μόνο ο Κάτσα αυτή τη στιγμή, ο οποίος όμως δεν έχει τον όγκο και την ευθύγη στον δηλαδή, και ταχύτητα δεν έχει, και τον όγκο δεν έχει, και το ύψος έχει, και ταχύτητα έχει, ταχύτητα του λιμιού. Αυτός είναι ο ταχύς παίκτης, τέτοιον θέλεις. Αυτός που θα έρθει τώρα, αυτό που θέλουν να πάει, φέρουν την Πορτογαλία, δεν είναι ταχύς παίκτης. Ναι, είναι 1,90 όμως. Και τι λέει αυτό? Λέει ότι θα δεσπόζει στο ψηλό παιχνίδι στο κέντρο. Ωραία, ναι. Όπου δέχεται όλες τις μπαλιές. Αλλά από ταχύτητα το 1,90 χάνει. Χάνει βέβαια, γιατί άμα είναι ταχύ το 1,90 η τιμή του εκτοξεύεται. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω. Ο Ζάχοφ, παραδείγματος χάρη, αν είχε λίγο ταχύτητα, και πάλι ο Ζάχοφ πήγε στο καμπιονάτο τώρα. Δεν πήγε.
στην Αραβία ο παίκτη. Ο Σάχο θα ήταν χρήσιμο, δεν ήταν. Ναι. Βέβαια ήταν χρήσιμο. Βέβαια ήταν χρήσιμο. Έπαιξε, έπαιξε καλή μπάλα και τίμησε και σοβαρό και αυτό, οικογενειάρχη. Δεν έκανε, δεν κατέβαζε μούτρα, ερχόταν από πίσω από άβα. Και στο τελικό έπαιξε και ήταν ο καλύτερο παίκτη και αυτό και ο Κάνια. Σιγουριά, ο Λουτσέσκου ήταν πολύ καλό προπονητή. Για την ομάδα την οποία είχε. Βέβαια ήταν, ούτε δεν το συζητώ τώρα. Ότι δεν είναι καλό προπονητή ένα ο οποίο ήδη και σου πήρε δύο χρόνια τον τάμπι συνέχεια τώρα και μια χρονιά ήττο στο πρωτάθλημα. Τώρα αστείευεσαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, τώρα αυτό το κεφάλαιο έκλεισε, ας μην το συζητάμε, από εδώ και πέρα τι πρέπει να κάνουμε. Να δούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Αυτό για μένα είναι πολύ βασικό αυτό. Πάρα πολύ βασικό. Να δούμε τώρα και καθυστερεί το πράγμα. Πρέπει που να είναι να βρεθεί αυτός ο παίκτης. Είναι και οι δύο στην Πορτογαλία. Και ο προπονητής και ο. Αυτό, κοίταξε, το ότι πήγαν στην Πορτογαλία πήγαν γιατί είχαν ένα δίμηνο ρεπό. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία τώρα το αν είσαι στην Πορτογαλία ή εδώ το πώς θα... τώρα πας για δύο μέρες στην Πορτογαλία άμα δεν έχεις δουλειά τώρα. Προχθές στην Πορτογαλία ήταν. Τρεις μέρες λείπει, πέντε ο Φερέιρα την αποθύμησε. Κατά κύριο ο προπονητής έφυγε από την Πορτογαλία και ήρθε κατευθείαν στο προπονητικό κέντρο στην Ολλανδία χωρίς να πάρει μαζί του τύπου ούτε οικογένεια ούτε από τη Θεσσαλονίκη πέρασε καθόλου. Να βρει σπίτι να κάνει αυτά τα πράγματα τώρα είναι βασικά. Βασικά έτσι, δεν τώρα. Είναι. Πήγε εκεί τώρα να πάρει τη δοκιμασία του. Μένει στη σουίτα του στο Μακεδονία Παλάς τώρα. Έχει τη γυναίκα του εκεί πέρα, ετοιμάζει τα μπαγάζια γιατί απάνω κάτι κατσαρόλες τώρα. Ξέρω εγώ τι. Σε σπίτι θα μείνει, δεν θα μείνει εδώ. Όταν το βρουν και σπίτι θα έρθει και η γυναίκα του, θα αράξει εδώ πέρα, θα βγει και φωτογραφίες. Και ο άλλος ο τεχνικός διευθυντής Πορτογάλος είναι και αυτός είναι πάνω να δει την οικογένειά του. Θέλω να σου πω, η απόσταση δεν είναι το πρόβλημα στο να κλείσει ένα παίχτη τώρα πια. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Ας έρθουν από εκεί να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Κάτι άλλο γιατρέ μου. Άλλο να έχουμε την υγειά μας. Με την τηλεόραση δεν σχολίασες τέτοιους πύρινους λόγους που έβγαλα. Και την τηλεόραση. Ναι. Τι πρέπει να γίνει ο Κυριάκος, ο πρόεδρος. Θα τα υπογράψει αυτά να τελειώνουμε ή θα μας χαλάσει την καρδιά για να μας πει δεν το υπογράφω. Παρόλο που έχει πάρει το μεδούλι του Ιβάν. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό τι θα κάνει. Εν πάση περιπτώσει ό,τι είναι να γίνει, να γίνει για όλους όμως, έτσι. Όχι επειδή άρχισε να διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός και δεν ξέρω ποιος, έτσι. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει για όλους. Αν πρόκειται να ελαττώσουν την προσφορά, να την ελαττώσουν για όλους. Γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει λιγότερους φιλάθλους αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, να κόβει κατά κάποιο τρόπο στο μέσο όρο εισιτηρίου να υπολείπεται λίγο, αλλά είναι δεύτερος και εκτός αυτού όμως είναι πρωταθλητής και κυπελούχος. Έτσι, έχει πάρει τον double. Επομένως δικαιούται να έχει ενδεχομένως και καλύτερο μπάζα, μεγαλύτερη επιδόση από ό,τι έχει ο Ολυμπιακός που τόσα χρόνια την είχε αποκλειστικότητες. Είναι εκεί που πουλάς τηλεθέαση, δεν πουλάς σε τι θέση βρίσκεσαι. Βέβαια θα σκεφτούν αυτά τα πράγματα και να τα σκεφτούν. Να τα σκεφτούν, να πριτανεύσει η λογική, γιατρέ μου. Λοιπόν, άντε πολλά φιλιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τι γίνεται, ρε Αποστολίτσα. Επιθεώρηση Τούμπας, μιας και ακούσαμε με πολύ προσοχή τον κύριο Κάζη να αγωνιά και να θέλει πραγματικά η ομάδα του ΠΑΟΚ όπως και πάρα πολλοί φίλαθλοι της ομάδας να πάνε καλά στην Ευρώπη. Αυτό σε καθιερώνει σαν μεγάλο σωματείο και μεγάλο κλάδο. Τι ωραίος άνθρωπος είναι ο κύριος Κάζης. Εξαιρετικός. Και με υπερασπίστηκε. Ναι, βέβαια. Στην καρδιά μου μέσα τον έχω. Πολλοί μου το λένε αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Μην λες κατζόχυρο, δεν γίνεται. Μήπως πρέπει να το συνοδεύουμε και με κάτι ακόμα έτσι. Το λέω σκατζοχυράκι, το κοριτσάκι ένα... μας, το σκατζοχυράκι μας, το ξέρω εγώ τι μας. Τη βάλουμε και το τεμπάλτη και το τραγούδι του σκατζόχυρο. Ω Παναγία μου. Σκατζόχυρος, ζουζούνια, μπες στο βγάλει κατευθείαν. Να τη βάλουμε. Σώσε με, Σωτήρη, σώσε με. Επιθεώρηση λοιπόν της Τούμπας με κλιμάκιο της ΟΕΒΑ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη Champions League. Να τον πάνε στις τουαλέτες τον κύριο εκεί πέρα να φύγει από εκεί πέρα με ψήρες. Τρεις εβδομάδες λοιπόν απομένουν πλέον μέχρι την πρώτη μάχη του ΠΑΟΚ στο φετινό Champions League με φόντο τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ναι. Γι' αυτό αναφερθήκαμε και προηγουμένως. Κατά πόσον δηλαδή η ομάδα είναι έτοιμη να τα πάει καλά σε αυτή την πρόκληση. Το άνοδο κέφαλος αγωνιστή εντός ή εκτός έδρας στις 6-7 Αυγούστου θα γίνει γνωστό στις 22 Ιουλίου. Οπότε και θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Με την UEFA ωστόσο να έχει ήδη προγραμματίσει από την πλευρά της μία επίσκεψη στην Τούμπα την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να διαπιστώσει πως το γήπεδο του ΠΑΟΚ πληρεί όλες τις προδιαγραφές για διεξαγωγή αγώνων αυτής της φάσης και της επόμενης. Εγώ σας μιλάω για επιθεώρηση, για ελέγχους, για μέτρα και εσείς μου βάζετε
Ζουζουνιά. Δώστα. Δώστα, άμα το έβαλες τώρα. Κάπου το άκουγα. Πάμε λοιπόν, λέγαμε για τον έλεγχο κλιμακίου της UEFA προκειμένου να ελέγξει ότι ο αγωνιστικός χώρος η Τούμπα και όλες οι υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν είναι όπως ακριβώς χρειάζεται και πληρούν όλες τις προδιαγραφές προκειμένου να διεξαχθούν αγώνες τέτοιου βεληνικούς. Βέβαια στον ΠΑΟΚ έχουν συνηθίσει τη συγκεκριμένη διαδικασία που λίγο πολύ έχει εθιμοτυπικό χαρακτήρα θα έλεγε κανείς λόγω των σημαντικών βελτιώσεων που έχουν λάβει η χώρα στην Τούμπα τα τελευταία χρόνια. Με τους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να αναμένονται στην πόλη μας την ερχόμενη Πέμπτη. Μάλιστα, καλώς να ορίσουν. Τουαλέτα μην ζητήσουν μόνο να πάνε, όπως είπαμε. Αφού έχουμε, αφού είναι κενείς, πριν από ένα μήνα που βρέθηκα εκεί για έναν επαγγελματικό λόγο εκπαίδευσης, διαφορετικό από τον ΠΑΟΚ για να το ξεκαθαρίσω, και έπρεπε να γίνει ένα πρόμο βίντεο εκεί στην Τούμπα, ανακοίνησαν τα αποδυτήρια. Ήταν κλειστά τα αποδυτήρια, γιατί θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν πλάνα, αλλά δεν μπορούσαμε. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει εκεί, δουλεύουν πήρα το δάσος στην Τούμπα. Μακάρι λοιπόν να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στην τουαλέτα και να εξυπηρετείται, αλλά θέλω να πω ότι αν χρειάζεται, ας πούμε, 50 τουαλέτες το γήπεδο, έχει πει 5-7. Πράγματι. Επίσης, αυτό με το νερό, ρε παιδί μου, και στα δημοσιογραφικά, στην τουαλέτα των δημοσιογραφικών θεωρίων, ας το φτιάξουν τέλος πάντων. Μία φορά στις όσες έχω πάει φέτος, και έχω πάει αρκετές φορές στην Τούμπα, βρήκα νεράκι, γάργαρο, για τα χεράκια. Για να πληθείς. Η οποία βέβαια τουαλέτα είναι πεντακάθαρη, εντάξει, γιατί σαφέστατα οι γυναίκες που τη χρησιμοποιούν είναι σαφώς λιγότερες, αλλά δεν έχει καθόλου. Μάλιστα. Δεν έχει. Έχει μέρος να πηγαίνεις μόνη σου για να πας στην τουαλέτα, μπαίνεις με τους άντρες και χωρίζουν δεξιά-αριστερά. Νομίζω ότι είναι διαφορετική η πόρτα της γυναικείας τουαλέτας από την ανδρική και ο εξωτερικός χώρος. Γίνεται μπέρδεμα, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται, όχι. Όμως ανεβαίνεις τρία σκαλιά, πλάτη, πλάι. Όμο. Δηλαδή ανεβαίνεις δεξί, όμο, εσύ αριστερό αυτός. Δύο σκαλιά και δηλαδή ο ένας τρία δεξιά. Μπορεί να σε ομίσει όπως ανεβαίνεις. Εντάξει τώρα, εκεί πέρα έχει κόσμο, έχει. Στη συνέντευξη δεν θέλω να με ομίζουν. Να σε ομίσει, να σε ορμήσει. Άκουσα και λέω να ορμήσει δεν μπορεί, αλλά να ομίσει. Παιδί μου, με να ομίσει μπορεί οπουδήποτε. Οποτεδήποτε ο καθένα μπορεί ομίζουν. Να περάσει σε. Και πράγμα ομίζει. Ναι, δρόμα και όμως συγχωρείτε, λέω. Γεια σα και εσεί εδώ και τέτοια. Μάλιστα. Ρίξε τα χαλιά. KFC λοιπόν, Carpets, ο κύριος Κολοκυθάς, καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά, συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε λοιπόν τώρα στο 2310-762-164 και κλείστε ραντεβού εντός 48 ώρων. Θα έχουν παραλάβει το χαλί, το παπλωμά σας από τον χώρο, σας. Ωραία. Είτε πάω κοιτάρεις, δέρεις τζίτζιλα θα πάρεις. Και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρα σε εμάς θα βρεις. Πολύ μου αρέσει αυτή η διαφήμιση. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων τσίτσιλα στο κέντρο της πόλης από το 1975. Δηλαδή έχουμε παντρέψει και έχουμε παντρέψει κόσμο. Και γουρλίδι και δεν χωρίζουν από τις ζώτα αν βάζουν δικές μας βέρες. Έχουμε τέτοια, δηλαδή, να τα λέμε και αυτά. Βέβαια έχουμε, δίνουμε και ευχές. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί, τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα, βέρες, κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλαιών. Βενιζέλου 20 με τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Α, έτσι τον τίναξε στον τζίζιλα και καθάρισες. 10 λόγοι που θα σε κάνουν να επισκεφτείς τις εγκαταστάσεις μας είτε στον Άγιο Δημήτρη, εκεί στην Αγίου Δημητρίου μάλλον απέναντι από το Υπουργείο, είτε στο Ρεόκαστρο, την Ψαραγορά, Αιγαίο. Για διάβασε μας κάνα 2-3 από αυτές. Θα διαβάσω, θα τις αναφέρω όλους. Ξεκινώ λοιπόν με το 10 τώρα. Όχι τώρα, όλους μέχρι τις 2 και. Μέχρι τις 2 το ρίχνω, οπότε ρίξα μας 3 τώρα. Κάθε μέρα λοιπόν φέρνουμε για εσάς ολόφρεσκα ψάρια ημέρας εξαιρετικής ποιότητας. Εφόσον έχετε όλα μας τα ψάρια, εφόσον το επιθυμείτε, όλα μας τα ψάρια τηγανίζονται ή ψήνονται επί τόπου με ελάχιστη επιβάρυνση. Δηλαδή μπορείς να καθίσεις εκεί και λάδια να απολαύσεις. Λάδια καθαρά, τα αλλάζεις ή κάνεις μια δεκαριά τηγανίες με τα ίδια λάδια. Η κουζίνα είναι σε κοινή θέα. Μπορεί ο καθένας να ελέγξει, να δει, να
σε οθόνες εκεί που υπάρχουν στο κατάστημα τη διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται η όλη προετοιμασία του ψαριού σας. Είτε το πάρετε νοπό στο σπίτι για να το ψήσετε μόνοι, είτε θα το απολαύσετε στο μαγαζί. Οπότε και δεν τίθεται κανένα θέμα αμφισβήτησης, βεβαίως. Μην φας καμιά μόντα, δηλαδή άλλα διαλέξεις και άλλα σε βάλω. Γεια σου. Πάμε και στον πέμπτο λόγο. Ή να τα παραλάβετε εσείς σε πακέτο, αλλά και να σας τα παραδώσουμε εμείς στο χώρο σας. Δηλαδή, είτε νοπά, είτε μαγειρεμένα. Μου λέω, βάλε με ένα κιλό τσιπούρες. Α, μπράβο. Μου τις καθαρίζεις. Σωστό, εννοείται. Μέσα στη σακούλα, πόσο θέλεις, τόσα, πάρ' τα, γεια σας. Γεια σας. Εάν είμαι σπίτι... Εάν είμαι σπίτι, τηλεφωνώ και λέω καλησπέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Αχ, τι ωραία φωνή που έχετε, είστε ελεύθεροι. Είμαι ελεύθερη και ωραία. Λες, δεν έρεσε η Σωτήρη τώρα, δηλαδή εντάξει. Θα τον φέρω τον άνθρωπο που φέρει τα ψάρια στο σπίτι μου, τα καθαρίζουν. Α, του πω ότι είμαι και δεσμευμένη να του κάνω την καρδιά του πέτρα. Όχι. Είμαι ελεύθερη και ωραία. Για μια ελπίδα ζούμε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε ενημέρωση. Ενημέρωση που αφορά την κίνηση από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη και φυσικά τη μεταφέρουμε στον κόσμο ώστε να είναι προσεκτικοί. Πρέπει να προσέχουμε στα. Καιρικά φαινόμενα μπορεί να μένουμε ορισμένες φορές απροστάτευτοι. Η πολιτεία θα πρέπει να φροντίζει γι' αυτό και για την ενημέρωσή μας. Βλέπουμε ότι γίνονται βήματα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ωστόσο, όσον αφορά την κίνηση, έχουμε ευθύνη. Μπορούμε να προσέχουμε, μπορούμε να διευκολύνουμε. Μπορούμε να, και ειδικά με τέτοιες καιρικές συνθήκες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικότατοι. Οπότε, η ενημέρωση είναι από Νικήτη για Θεσσαλονίκη. Ότι τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών, ότι υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση, οπότε να είστε πάντα αρκετά εκεί, προσεκτικοί. Πάντα θέλει προσεκτική, ναι. Πολύ. Το δεύτερο πόδι είναι ένα μέρος που δεν μπορείς να κάνεις και προσπέραση, θέλει υπομονή και άμα θα γίνει κάτι φράζουν οι δρόμοι, κάνουν, δείχνουν, είναι κάτι να που κάνουμε πρέπει έτσι με το δικό δίκτυο, να κοιτάξει τη συγκεκριμένη περιοχή, ναι, έτσι να γίνει πιο πλατής ο δρόμος, να το ανοίξεις, να το ανοίξει, ρε, λιγάκι, φίλε, να το ανοίξεις, να το ανοίξει. Και να ανοίξεις και άλλες συγκοινωνίες. Είχαμε εδώ τον κύριο Βούγια, ο οποίος είναι και συγκοινωνιολόγος. Είναι αντιδήμαρχος τώρα, θα είναι σίγουρα με το Ζέρβα, πήρε 7-8% πόσο πήρε ο άνθρωπος. Μιλούσανε για υδροπλάνα. Γιατί να μην βάλουμε υδροπλάνα στο λιμάνι μας? Δηλαδή να πηγαίνει στη Χαλκιδική, αρπακόλα στα νησιά. Μιλούσανε για... Να μην έχει ταλαιπωρία της κίνησης, να την κούραση, να το διασκεδάζεις, να το απολαμβάνεις. Η κυρία Σάπικα μου το είπε αυτό, η οποία την φιλοξενήσαμε, αλλά και ο κύριος Βούγιας. Είναι, λέει, μία μαγεία να δεις τη Θεσσαλονίκη ερχόμενος από τη θάλασσα. Έτσι. Να δεις και άμα είναι βράδυ με τα χρώματά της και τα φώτα της, να βλέπεις μέχρι πάνω το γιατί κουλέ και το λευκό το πύργο και την παραλία, αυτή την υπέροχη παραλία που έχουμε, είναι μία μαγεία. Και μιλήσαμε να συμφορήσουμε την κίνηση, ναι. Πρώτα-πρώτα επιτρέπεται... Εδώ στην Αγία Τριάδα, στο Μπαξέ που ήταν η Μπλάζ, που έχουν γυριστεί τόσες και τόσες ταινίες εκεί. Μάλιστα με τον Βουτσά, με τη μάνα του που ήταν. Γιαγκίνη έπαθε το πόδι μου, παιδί μου. Πολλές ταινίες. Κάτι να καίει με τη Λάσκαρ και τα λοιπά. Και να είναι κλειστή, ρε. Υπάρχει, να το είχαν οι Αθηναίοι. Θα πρέπει να στραφεί το βλέμμα έτσι στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Οι Αθηναίοι να έχουν την παραλία, ρε, εσύ τώρα και μπορεί σε 10 λεπτά να κάνει τα μπάνια σου. Να τα ακούσουν εδώ οι δικοί μας. Να τα ακούσουν. Να πιέσουν κάτω. Αυτοί όλοι που δεν γίνανε υπουργοί να γυρίσουν στις πόλεις και στα χωριά τους και να ασχοληθούν με την τοπική κοινωνία. Τι μου κατεβαίνουν στην Αθήνα? Μήπως πάνε στη Βουλή? Όλο άδεια είναι τα έδρανα. Σκατζόκι, να σε βάλω στη Βουλή στις άλλες εκλογές. Μια έχουμε μια τετραετία. Ναι. Ετοιμαστείτε για απογείωση που γράφουν εδώ και στο ΠΑΟ 24. Πάρε τη γραμμή να περιμένω. Πάμε, πάμε στη γραμμούλα. Προσοχή λοιπόν από Νικήτη προς Θεσσαλονίκη. Πολύ προσοχή. Πάμε στο φίλο μας. Καλημέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σας. Ο κύριος Φιλάρετος. Ο κύριος Φιλάρετος με τη χαρακτηριστική αυτή χρειά. Και προσωπικός θαυμαστής από ό,τι έχει δηλώσει. Δικό σας θαυμαστής είναι, αλλά δεν ζηλεύω. Το επικροτώ. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Ανοίγουμε γραμμές για το κοινό μας. Της εκπομπής να πούμε και μέσα σε αυτό είστε και οι δύο. Αλλά το θέμα είναι άλλο, ότι καταρχάς δεν θέλω να κάνω συνήθως κρίσεις, αλλά εκ του αποτελέσματος είναι πολύ εύκολο το να κρίνουμε. Καλό είναι να το δούμε ότι δεν μπορούν να βελτιώσουν πράγματα όπου κι αν είναι, σε οποιαδήποτε διοίκηση,
όταν το αποτέλεσμα μπορεί να είναι έτσι ή αλλιώς και όταν αλλάζει, σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν ήταν σωστό και είναι κάτι άλλο. Άρα ας είμαστε λίγο πιο ήπιοι στις κρίσεις σε αυτό το θέμα. Αλλά θα πω το εξής όμως, ότι ο φίλος μας, ο προπονητής, ο πρώην προπονητής μας, ναι, έκανε μια χοντράδα που δεν θα ήθελα ούτε με σφαίρες να τον, να τον έχω στη συνέχεια. Δηλαδή ένα τέτοιο χαρακτήρα δεν θέλω να είναι μέσα σε μια ομάδα που μ' αρέσει και αγαπάω. Άρα σε αυτή την περίπτωση αυτόν τον προπονητή καλός που σηκώθηκε και έφυγε. Αυτός ο προπονητής δεν αξίζει να είναι σε αυτή την ομάδα. Μπορεί να πάει σε όποια ομάδα θέλει. Και επειδή αν το δούμε λογικά και επιχειρηματικά, είναι πολύ απλό. Αυτός ο προπονητής πήρε υπεραξία επειδή είχε το κατάλληλο περιβάλλον από τον ΠΑΟΚ. Άρα καλώς αμύθηκε με τα χρήματα που αμύθηκε και δεν ήθελε ούτε ένα σέντ παραπάνω. Το ότι πήγε και θαύτηκε στην Αραβία για να πάρει τα 3 και τα 4 εκατομμύρια, δικαίωμά του και επιλογή του. Το χειρότερο όμως είναι να σε αφήνει στα κρύα του λουτρού. Αν είσαι σωστός, αν είσαι πραγματικός επαγγελματίας, το κάνεις όπως και ο Ίβιτς. Στην αρχή, όταν τελειώνεις, κύριε, το καπελάκι μου και φεύγω. Όχι όταν είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις την περίοδο. Αυτό λοιπόν είναι από άνθρωπο που πραγματικά δεν αξίζει να είναι και να συνεργάζεται κανείς. Κατά τη γνώμη σου, κύριε Φιλάρετε, η φυγή του Λουτσέσκου οφείλεται το ότι δεν μπόρεσε να τα βρει με τον Γιωργάκη, ότι είχε προβλήματα συνεννόησης με τον αντιπρόεδρο, αλλά ίσως και με τον πρόεδρο, τον Ιβάν Σαββίδη ή τον Μάριο Μπράγκο, ή το πακέτο το χοντρό που έπεσε? Κοίταξε, το βασικότερο είναι ότι για δύο ολόκληρα χρόνια τα έβρισκε και με τον Γιωργάκη. Έτσι. Και με τον Ιβάν. Άρα το πρόβλημα δεν είναι εκεί, ό,τι και να ήταν. Το πρόβλημα είναι, ουσιαστικά δεν είναι πρόβλημα, απλά δεν άντεξε την πίεση που θα είχε, γιατί θα είχε μια τεράστια πίεση να ξανακάνει τα ίδια και θα ένιωθε αυτή την πίεση πολύ πιο έντονα, γιατί μιλάμε και για Ευρώπη. Ενώ ταυτόχρονα του δινόταν ευκαιρία να πάει σε έναν οικονομικό παράδεισο και να μην έχει και την πίεση. Αυτό ήταν πολύ εύκολη επιλογή, αλλά μην το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Αφού θέλεις να το κάνεις, μην χρησιμοποιείς τον ΠΑΟΚ, γιατί δυστυχώς καταλαβαίνω ότι χρησιμοποίησε τον ΠΑΟΚ σαν ενεργός προπονητής για να πάρει αυτό που ήθελε, να πάρει τα πιο πολλά λεφτά. Του δίνανε λεφτά, αλλά σιγά σιγά το παζάρευε και το έφτασε την τελευταία στιγμή να του δώσουν ό,τι ζητούσε. Ναι, αλλά έτσι όμως χρησιμοποιείς μια ομάδα. Θέλω να πω και το εξής. Επειδή η Νέα Δημοκρατία είπε ότι θα τηρήσει την υπογραφή που έβαλε το ελληνικό κράτος και δεν θα αφισβητήσει αυτό που έγινε εκεί, το έγκλημα στις πρέσπες. Εφόσον λοιπόν τηρεί τις υπογραφές που βάζει η κυβέρνηση, θα πρέπει να τηρήσει και τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Συμφωνία ήταν, όμως δεν είχαν πέσει υπογραφές. Τώρα θα πει σε τέτοιες περιπτώσεις το κράτος συνεχίζει. Το ελληνικό κράτος, όχι, ουσιαστικά συμφώνησε, έκλεισε συμφωνία. Βεβαίως. Και επίσης έκλεισε και μια ακόμα συμφωνία, η οποία έχει να κάνει με νότια της Κρήτης, για τα πετρέλαια, μάλλον με την Τεξάκο πρέπει να είναι. Ναι. Και με τα ελληνικά πετρέλαια. Και επειδή είπε ο υπουργός αυτός που θα αναλάβει ότι θα το επανεξετάσουμε το θέμα να δούμε αν είναι συμφέρον για την Ελλάδα, εμένα αυτά δεν μου αρέσουν, και μάλιστα είπε σε βάθος. Δηλαδή πάλι να καθυστερήσουμε να μην κάνουμε τη δουλειά που πρέπει για να μείνουν τα πετρέλαια θαμένα. Αυτά λοιπόν όταν τα επανεξετάζει, ας επανεξετάσουν και την υπογραφή που μπήκε στις πρέσπες. Ή το ένα θα γίνεται ή το άλλο, πιστεύω. Μ' αρέσει. Ωραία τοποθέτηση. Σωστό. Μ' αρέσει. Ωραία, να είσαι καλά, κύριε Φιλάρετε. Να είστε καλά. Ωραίος. Βέβαια, εντάξει, όσον αφορά το Λουτσέσκου, μιλάμε για επαγγελματία, έτσι. Κρίνεται για τις επιλογές του, σαφέστατα. Λοιπόν,
Πάμε τώρα σε ένα άλλο θεματάκι, σε ετοιμότητα για την απελευθέρωση και για ποιους μιλάμε. Μιλάμε για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, των οποίων η αντίστροφη μέτρηση για το δικαίωμα ανανέωσης ξεκίνησε. Η τελευταία καταμέτρηση των εισιτηρίων διαρκείας λοιπόν, που έχουν ήδη κάτοχο το απόγευμα της Παρασκευής, σταμάτησε πριν από τις 11.000. Για την ακρίβεια, αυτοί που έχουν εξασφαλίσει μόνιμη θέση στην Τούμπα τη νέα σεζόν ανέρχονται στους 10.852, με τον συγκεκριμένο αριθμό να αναμένεται, συγγνώμη, να αυξηθεί κατά πολύ τις επόμενες ημέρες και δει μέχρι την Παρασκευή, οπότε και ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος στην οποία δικαίωμα αγοράς διαρκείας έχουν μόνο οι περσινοί κάτοχοι. Από την Δευτέρα 22 Ιουλίου και μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου, όσες θέσεις δεν ανανεώθηκαν θα απελευθερωθούν για όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ, με εκατοντάδες να είναι αυτοί που δεν αγόρασαν πέρσι διαρκείας και περιμένουν πώς και πώς τη δεύτερη περίοδο, προκειμένου να απαλλαχθούν από το άγχος που είχαν την περσινή χρονιά στα μεγάλα παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση, κάθε άλλο παρά απίθανο είναι να εξαντληθούν τα 22.000 διαρκείας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τον δημοσιογραφικό κόσμο που κινείται γύρω από αυτό, που θα διαθέσει συνολικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με όλα να συνηγορούν πως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στα ντέρμπι θα εφαρμοστεί η περσινή μέθοδος της διάθεσης των υπόλοιπων εισιτηρίων μόνο από το διαδίκτυο. Να θυμίσουμε ότι βέβαια είναι αυξημένες οι τιμές φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ναι, έχουν μία μικρή αύξηση, αλλά έχει και παραπάνω αγώνες φέτος. Μην ξεχνάμε τα play-offs, τα οποία είναι άλλοι 5 αγώνες, και πιστεύω ότι θα έχει καλύτερη πορεία στην Ευρώπη, να δει ακόμα περισσότερους αγώνες ο ΠΑΟΚ. Ποδόσφαιρο, κύριε. Να πάνε να βγει. Το ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος μετά τα πρωτεύοντα. Είναι ένα αγαθό το οποίο απολαμβάνουν άντρες, γυναίκες και παιδιά, μεγάλοι, μικροί, τρελαμένοι, σοβαροί, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, προσωπικότητες και μούρες σαν την Αποστολία, άνθρωποι που είναι μέσα στο μόχθο, άνθρωποι που είναι γιατροί, δικηγόροι. Είναι ένα κράμα ολόκληρο που εκεί γίνεσαι ένα. Γίνεσαι ένα με το διπλανό σου και βλέπεις τα 22 λεβεντόπεδα να κλουτσάρει με λύσα μία μπάλα, μήπως και μη περάσει την αιστεία. Και γίνεις τρισευτυχισμένος για να μην γίνεις δυστυχισμένος σε περίπτωση που δεν την περάσει. Ναι! Ναι! Πάρ' τη γραμμή. Την παίρνω. Καλησπέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Είμαι ο Γιώργος από την Ημαθία. Γεια σου, Γιωργάρα μου, ομορφόπεδο. Τι κάνει, μαμάρι μου? Μια χαρούλα. Σε πήρα χθες, αλλά με έκοψες, άκοψα. Σε έκοψα, αφού κάθισες και με έβαλες να μαλώνω τώρα με τους άλλους σταθμούς. Τώρα δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος. Δεν σε έκοψα επί προσωπικού. Δεν μαλώσαμε. Δεν μαλώσαν οι γυναίκες μας. Εντάξει. Δεν σε είπα καμπούρι. Όχι. Έτσι, μπράβο. Είσαι ο φίλος μου ο Γιώργης και εδώ είμαστε. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Πολύ ωραία τα είπες για τον Ιβάν. Τίποτα δεν μπορούν να τον κάνουν, τον Άγιο Ιβάν. Εγώ έτσι το λέω εδώ και όλοι γελάνε. Μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει τόσα πολλά στην οικονομία της χώρας μας σε δύσκολες στιγμές, να φέρει τα ζωντανά τα λεφτά, να ανοίγει επιχειρήσεις, νεκρές επιχειρήσεις, κύριε Γιώργο μου. Επιχειρήσεις όπως ήταν το κόσμημα αυτό που λέγεται Μακεδονία Παλάς. Το είχε ο άλλος, να πούμε, και έδινε 5.000 το μήνα όσο κάνει ένα μαγαζί στη Μισκή. Άκου, Γιώργα, άκου λίγο. Χθες είχαμε ένα γάμο, πήγαμε στο γάμο, κάτι φίλοι Αριανοί, Ολυμπιακοί, Παναγκοί, εκεί καθόλου. Τους έκανα εγώ λίγο την καζούρα αυτό. Τώρα που βγήκε ο Μητσοτάκης, θα πάρετε. Τι θα πάρουμε, ρε. Γιατί τζάμπα το πήραμε. Ναι, λέει, με το ΣΥΡΙΖΑ λέει, το πήρατε, λέει, το ποτά. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Στην Ελλάδα εμείς είμαστε τουλάχιστον, αν όχι τρία σκαλιά, δύο σκαλιά πάνω από τις ομάδες, ρε παιδί, ήμασταν. Γιατί δεν το παραδέχεστε? Και όταν ήταν Ολυμπιακός και έπαιρνε τα κάλπικα, χειροκροτούσατε. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Ποιος λέει αυτός, εκείνος ή ο άλλος? Λέω, αυτός ο άνθρωπος θα σε... μια μέρα θα δουλεύει το παιδί σου εκεί, θα σώσει την οικογένειά σου όλους. Βέβαια. Όλη την πόλη. Εγώ το πιστεύω, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Έχει κάνει, έχει ανοίξει θέσεις εργασίας, πήρε όπως ιστορικές επιχειρήσεις, η ΣΕΚΑΜ, η Σουρωτή,
Όλοι έχουμε μεγαλώσει με αυτό το υπέροχο το μπουκάλι. Άκουσα τον πρόλογό σου, πολύ ωραία τα είπε, να τελειώνουμε. Ωραία, τα λέω κύριε Γιώργο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται Γιώργο, να βάλουμε όλοι οι πλάτες στον άνθρωπο αυτό να. Όλοι οι απανταχού παουξίδες μην τον αφήνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Θα το μετανιώσουμε πικρά. Άκουμε που σε λέω. Πέφτουν θεοί και δαίμονες απάνω του. Κατάλαβες τι κάνουνε. Ή δεν τα βλέπουμε. Εσύ δεν τα βλέπεις Γιώργα. Πώς δεν τα βλέπω. Τις σχολείες που το βλέπουμε. Εγώ παίρνω μόνο σε εκπομπές που νομίζω να πάρω έτσι. Και βάλτε παιδιά όλοι σας να λέτε και να... Όχι να τον απανταλάβετε. Να λέτε τσα... Όχι δεν απαντάρουμε κανέναν εμείς. Ακριβώς. Δηλαδή άμα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτούσε να αρμίξει και να αρπάξει να, και να κάνει μπράβο, η Γιώργα. Πατρίδα μου κύριε Γιώργο είναι πάνω απ' όλα. Έτσι, δεν χαλαλίζω ένα κομμάτι σε ένα στρέμα γης. Ποιος πάω φρε. Φυλάκια. Γεια σου Γιώργα. Καλή συνέχεια και τη Λία, το κορίτσι Λία δεν τη λένε. Λία. Άντε καλά Λία. Λία. Θα μπορούσα να σε λένε Λία. Α παπά. Αποστολή. Ωραιότατο, μεγάλο, έτσι βαρύγδουπο. Αποστολή, από το αποστολή. Από το αποστέλο. Έτσι. Έτσι. Έχω μια αποστολή σε αυτή την... Αποστολή. Απόστολοι, οι Απόστολοι. Και ήμασταν και 12. Λίγα κομμάτια ήτανε. Έμα. Πήγανε και... Ολούθε και επικοινωνήσαμε τον χριστιανισμό σε όλο τον κόσμο. Έδωσε τους νόμους του Χριστού, τους νέους νόμους. Έφτιαξε τον κόσμο. Τώρα άσχετα αν τους πήραμε εμείς και τους καταστρατηγήσαμε. Ο άνθρωπος τα έδωσε, δεν τα έδωσε. Δεν τα έδωσε. Το πήρες εσύ, δεν τα... Το μεταφράζω όπως θέλω, το γυρνάω όπως θέλω. Δεν τα τήρεται. Έτσι. Και θα πρέπει να τα τηρούμε, να γυρίσουμε. Πώς λέει η μάνα μου, γυρίστε κοντά στην εκκλησία. Κάντε αυτά που σας λέει η εκκλησία. Δεν γίνεται να δεις κακό από την εκκλησία. Την πειράζω καμιά φορά, πάω και τη βλέπω ακούει στη τηλεόραση η εκκλησία. Τη λέω πάλι εκκλησία ακούεις. Δεν λέει τίποτα κακό παιδί μου. Έχει δίκιο η γυναίκα. Οπότε η αποστολή από την αποστολία, αποστόλης, αποστολία, αποστόλη είχαμε. Αποστολή. Αν σε λέγανε Πόπι δεν θα ήσουν... Θα ήμουν δυστυχισμένη. Δυστυχισμένη. Ρίτσα. Τρέμουλο και... Δεν το μπορείς και το Ρίτσα. Με τα δυσύλλαβα έχω ένα θέμα εκτός από το Μαρία ας πούμε. Καλά το Μαρία είναι ναι, αγιό όνομα. Παναγία. Βάσο. Παναγία. Μην το ξανακούσω στη ζωή μου θα ποτέ. Θα μπορούσες να δουλεύεις σε ψαράδικο. Άμα ήμουν μια Βάσο σίγουρα... Πολύτρια κάπου θα μπορούσα. Πολύτρια Κατίνα. Τίνα. Άμα ήμουν Τίνα. Τίνα έχει. Τίνα Λιβανού, η γυναίκα του Ωνάση. Όλες όμως γίνονται έτσι. Ή celebrity θα είναι. Τίνα το έχει. Ή τοπική ντίβα. Το Τίνα είναι δευτερά, ναι, δευτεράτζας. Το Τίνα. Άμα βγαίνει από Κατίνα όμως, τύπου Κατερίνα και το κάνω... Κατερίνα είναι, δεν είναι Κατίνα. Ναι, αλλά... Κατίνα είναι χωριάτικο. Είναι όμως, πιο πολλές Κατίνες υπάρχουν παρά Τίνες. Ναι, αλλά ου εν το πολλό το ευ. Σωστό και αυτό. Πάρ' τη γραμμή. Ένα δευτερόλεπτο, έχουμε εκτός από ποδόσφαιρο, ρε παιδιά, έχουμε τους εφήβους του ΠΑΟΚ, θέλω να το πω, γιατί όσοι προλάβουν να μας ακούσουν μπορούν να πάνε να στηρίξουν την ομάδα. Έπνιξαν εντός εισαγωγικών βεβαίως τον Ολυμπιακό και γιατί το λέμε αυτό, διότι οι έφηβοι αυτοί του ΠΑΟΚ προκρίθηκαν στον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος του Πόλο και βλέπουν κούπα, θα μπορούσε κανείς να πει. Την πανηγυρίζουν λοιπόν εδώ και λίγα λεπτά την πρόκριση αυτή. Οι ασπρόμαυροι επικράτησαν στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης του Ολυμπιακού με 7-5. Ωραία. Και τσέκαραν λοιπόν το εισιτήριό τους για τον τελικό, περιμένοντας πλέον να μάθουν το αν θα αντιμετωπίσουν τη Χίο ή τη Βουλιαγμένη που κοντράρονται μεταξύ τους στον δεύτερο ημιτελικό. Είναι παραδοσιακή πολύ ναι, ναι, μεγάλη έχουν δυναμία. Πολύ στο Πόλο. Πάρει μια τη γραμμή να μην περιμένει ο άνθρωπος. Δευτερόλεπτα. Σε ό,τι αφορά τον τελικό, αυτός είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι η παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ είναι επιβεβλημένη για όσους έχουν παιδιά, θέλουν να δουν έτσι ένα ωραίο θέαμα μέσα στην πισίνα, καλοκαίρι έχουμε, νερό, να στηρίξουν την ομάδα, να ζητοκραυγάσουν, να πούνε ένα ωραίο σύνθημα. Είναι εφήβων, εφήβων. Οπότε δεν υπάρχει πιο ωραίο θέμα από το να βλέπεις ναι, εφήβους, αλλά... ανδρών. Ανδρών. Δεν εφήβες, είναι εφήβων. Πάρτε γραμμή ρε. Πάει αμέσως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Ο
Δημόπουλος, ο Δημήτρης, εμέ. Γεια σου, κύριε Δημόπουλε. Τι κάνετε? Γεια σου, Γιώργο, γεια σου, Αποστολία. Είστε καλά? Όλα καλά. Ο Μάρκο είναι σήμερα εδώ πέρα, ο σταθμός, ρε, είδε τους κατσοχυράκι μου. Ναι, επιτέλους. Και μου είπε, και μου είπε, κύριε Δημόπουλε, για να χαρίσει και εσύ που ξέρω ότι είσαι θαυμαστής της, την ακολουθείς στο Facebook, με είπε. Ναι. Έτσι με είπε. Όχι, ξέρω. Δεν έχω Facebook. Καλά, άλλους. Παπάς. Μ' αρέσει που τσιμπάτε. Τέτοια λέτε και στέλνει ο φίλος ο Γιάννης, γεια σου Λία, από το Γεωργία. Θα αρχίσουν τώρα. Μήπως από το Ναταλία. Ναταλία. Μήπως από το... Τελεία. Τελεία δεν υπάρχει. Δώστα! Για να μην σας καθυστερώ. Ναι. Σε χθεσινή εφημερίδα δεν θα κάνω διαφήμιση. Ναι, ναι. Για τα προηγούμενα που είπατε όσον αφορά τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και τώρα σας μιλάει ένας Αργιώνας. Φανταστείτε να υποστηρίζω εγώ τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Αλλά έχει δίκιο ο Ιβάν. Αν έχει δίκιο, φίλε, θα το βοηθήσουμε. Αν δεν έχει, δεν με νοιάζει που είναι. Ναι, ακριβώς, επειδή έχει μπλέξει ο άνθρωπος. Λοιπόν, σε συγκεκριμένη εφημερίδα θα σου στείλω σε μήνυμα στο κινητό σου τη συγκεκριμένη εφημερίδα, σελίδα και πού βρίσκεται. Άκου τώρα τίτλο. Φήμες για μυστική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο Ιβάν αποφάσισε να κρατήσει το Open. Και σε διαβάζω την αρχή. Ύστερα από αρκετή σκέψη και έχοντας πλέον όλα τα δεδομένα μπροστά του, ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης φέρεται ότι κατάληξε να παραμείνει στην τηλεοπτική μπάγκα. Δεν θα μπορούσε να μην παραμείνει. Τι θα κάνει δηλαδή? Πρόσεξε. Άμα πάτε μέσα στο ίντερνετ και δείτε λιγάκι του Open και τις εφημερίδες γενικά, δηλαδή όλο τον δημοσιογραφικό οργανισμό που έχει δημιουργήσει ο Ιβάν, τον Ιούνιο είχε ζημίες 75 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Αφού δεν το ξέρει το αυτό, τι χώνεται ρε φίλε? Είναι τώρα εφημερίδα αυτή που έκανε? Εγώ δεν, εμείς κάνουμε και προτάσεις και το κανάλι. Άκουσα σε ραδιοφωνικό, συγγνώμη, άκουσα σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι για να βγει το δελτίο ειδήσεων με την Έλλη της ΣΤΑΗ, ναι, ασχολούνται 167 αρχισυντάκτες. Το παράκανα λιγάκι, έτσι. Αφού το βρήκα το κορόιδο και το μασουλάνε από παντού. Το μασουλάνε, επειδή δεν ξέρει από τηλεοπτικά, το μασουλάνε. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο κάθεται και ακούει κάποιους ανθρώπους που το πήρανε χρήματα χωρίς να του δώσουν τίποτα. Μα πάει και στείνει κανάλι και παίρνει τον Τζον Καλημέρη. Ρε, αυτός πέρασε από την Ερτένα, πέρασε από το Μέγκα, πέρασε από το Σταρ, πέρασε από τον Αντένα. Από όπου πέρασε το διώξαν με τις κλωτσιές. Εσύ ρε, τι τον παίρνεις αυτό να σου κάνει κανάλι? Πας μου παίρνεις τη Στάρ. Δεν τον πήρε ο Ιβάν. Είναι ο ημέτερος κάποιων άλλων που ήθελαν να εκμεταλλευτούν τον Ιβάν. Μην ξεχνάς και πώς τον εκμεταλλεύτηκαν τον Ιβάν στις τηλεοπτικές άδειες που έγινε στο Πάντιο και τον περίφημο διαγωνισμό. Βέβαια, βγήκε ο άνθρωπος και χτύπησε, να πούμε, και ανέβασε τις τιμές και μετά σου το βγάλουν ότι είναι λαγός. Ναι. Άμα είναι λαγός, γιατί πλήρωσε 50 εκατομμύρια ο άνθρωπος να πάρει το αυτό? Ακριβώς. Και υποχρέωσε και τους άλλους, τους Αλαφούζους, τους Βαρδινογιάννηδες, τους Κυριακού, όλους τους συμμέτερους, και δώσε και αυτοί από 50. Ποιος είχε όφελο? Δεν είχε όφελο ο ελληνικός λαός? Φυσικά είχε. Και ορμήξανε πάνω στον άνθρωπο και το λέγανε λαγό και αυτόνα και ο Ρωσοπόντιος και ο Ρωσοπρόσβυλος. Μα ο Ιβάν, καταρχήν, ο Ιβάν δεν είναι καινούριος, δεν ήρθε τώρα πρόσφατα. Είναι από το 2006-2007 εδώ πέρα. Εντάξει Δημήτρη, τώρα μπροστά στα σόγια που κυβερνούν την Ελλάδα 200 χρόνια τώρα είναι πολύ νέος. Και γι' αυτό το λόγο είπα εγώ. Όχι, για τη Βόρεια Ελλάδα μιλάω. Για τη Βόρεια Ελλάδα, πια δεν υπάρχει τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είδες, δεν έβαλε έναν υπουργό πουθενά. Ποιο να αναβάλει? Είναι τόσο υποβαθμισμένη η Βόρεια Ελλάδα σε στελέχη. Και σε, έλα, σίγουρα, που θα βγουν και θα ζητήσουν και θα φωνάξουν και θα δημιουργήσουν. Αλλά όχι επειδή βρέθηκε ένας Βορειοελλαδίτης. Θα το σκίσουνε ρε, θα το σκίσουνε βρε, δεν τον αφήνουνε. Δε αφού τη θέλουν τη Βόρεια Ελλάδα, το έλεγα προηγούμενα. Είχε το Μακεδονία Παλάς.
ο δάσκαλος Αντωνάκης και πλήρωνε 5.000 το μήνα. Και έρχεται ο Ιβάν Σαββίδης και το αγορά, το νοικιάζει με 100.000 το μήνα. Και συμβόλαιο ότι μέσα σε 2 χρόνια θα το κάνει η ανακατασκευή και θα και δώσει άλλα 13 εκατομμύρια. Και το έκανε. Και, είναι και το έκανε. Δεν τον χάλασε το δασκαλαντονάκι. Και τι σημαίνει αυτό. Έτσι σημαίνει ότι όπως ήταν το Μακεδονία Παλάς, έτσι θέλανε να φάνε και το Ισακάμπ, έτσι θέλανε να φάνε και τη Σουρωτή, έτσι θέλανε να φάνε και τα ακίνητα που αγόρασε, έτσι θέλανε να φάνε και το λιμάνι, ότι τους χάλασε τη δουλειά. Τους χάλασε τη δουλειά. Θα τον κυνηγήσουνε. Αν δεν είχε τον ΠΑΟΚ, θα τον είχαν κάνει μια γαψιά σε πληροφορία. Το μεγάλο λάθος του Ιβάν, ξέρεις ποιο είναι. Κατέβηκε κάτω στην Αθήνα. Έτσι, δεν μπράβο, έπρεπε να ανακατευθύνει. Έτσι, μπράβο, ρε, κάτσε εδώ, ρε. Μου βάλες τον τέλο. Δεν έπρεπε να ανακατευθύνει αυτό. Κάθε μήνα του τρώνε λεφτά. Λέγε, τον βλέπω να φέρνει τα στούντιο επάνω και ετοιμάζει τον άνθρωπο να μετακομίσει. Δεν πρέπει. Τόσα ταλέντα που έχει η Βόρεια Ελλάδα να κάτσει να βγάλει εκπομπές για τη Βόρεια Ελλάδα, να δείξει την αυτή. Μα έχουμε κανάλι. Έχουμε κανάλι εδώ πέρα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιο έχουμε? Το Μακεδονία TV. Καλά, το έχει αγοράσει βέβαια ο Αντένα. Το Μακεδονία είναι Μακεδονία, ρε αυτή. Αυτός έχει το. Το βλέπω open. Να γίνεται θεματικό. Μπορεί να είναι πανελλήνιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί πήγε και άνοιξε καινούριο κανάλι μέσα στο ΕΠΣ. Γιατί το κέντρο των αποφάσεων είναι στην Αθήνα, γιατί όταν θέλεις καλεσμένους και να τρέξεις εκπομπές σε ένα πρόγραμμα εβδομαδιαίο θα πρέπει να μπορείς να τους φιλοξενήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύπτεις τα έξοδά τους όταν θα έρχονται εδώ και αυτό δεν μπορεί να γίνεται καθημερινά. Επίσης, θεώρησε ότι. Μέσω ίντερνετ. Ένα δευτερόλεπτο μόνο για να ολοκληρώσω. Θεώρησε ότι άνθρωποι του συστήματος, με την όποια έννοια μπορεί να δώσει κανείς της τηλεόρασης, της δημοσιογραφίας, της ψυχαγωγίας, της ενημέρωσης, οποιοδήποτε είδος ο καθένας δημοσιογραφικά κινείται, θα μπορούσαν να το βοηθήσουν ώστε να αποκτήσει απευθείας κύρος. Διαφωνώ κάθετα με την τοποθέτηση της Αποστολίας Δοβόλη. Πηγαίνουμε σε διαφημίσεις, θα συνεχίσουμε αμέσως με το διάλειμμα και με την Αποστολία θα γίνει ξεκαθάρισμα αυτή τη στιγμή όσον αφορά, όχι το λογαριασμό, όσον αφορά την τοποθέτησή της. Και θα σχολιαστεί, αφού μου δώσετε 5 λεπτά να πω το σκεπτικό μου, μια τοποθέτηση. Δεν ήταν τοποθέτηση της Αποστολίας. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το σκεπτικό της, του ιδιοκτήτη. Του ιδιοκτήτη, η οποία τοποθέτηση είναι επηρεασμένη από τις σιρήνες των Αθηνών και δεν βλέπει το λαό της εδώ, ο οποίος έχει άλλη γνώμη. Και θα τοποθετηθώ εγώ και θα τη σχολιάσει η Αποστολία αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αφού πρώτα πούμε SFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμών χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε τώρα 2-30-762-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από το χώρο σας. Και φυσικά είτε πάω κιτάρις, βέρες τζίτζιλα θα πάρεις. Και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο σε εμάς θα βρεις κατζόχυρε. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμήματων τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Έφυγε ο Σωτήρης Δασκαλάκης, ήρθε ο Ιωάννης Τζάτζης και αποστολή. Τι κάνουμε τώρα. Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα να τον καλησπερίσουμε και off-air. Επιστρέφοντας σε λίγα λεπτάκια για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Σκατζόχυρε! Επιστρέψαμε. Πάμε σε θεματάκια που αφορούν την ομάδα του ΠΑΟΚ και τις υποχρεώσεις στο επόμενο διάστημα. Σημαντικό τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για την Φορτούνα Σιτάρντ, το μεταξύ τους φιλικό στις 27 Ιουλίου. Τη στιγμή λοιπόν που οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ απολαμβάνουν σήμερα την τελευταία ημέρα ξεκούρασης πριν τεθούν ξανά από αύριο στη διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα, ο Πορτογάλος προπονητής και οι συνεργάτες του καταστρώνουν τα πλάνα τους για το δεύτερο και τελευταίο στάδιο της ασπρόμαυρης προετοιμασίας. Ο Δικέφαλος θα πετάξει εκ νέου την Πέμπτη για το Ντίσσελντορφ και από εκεί στο Χόρστ της Ολλανδίας, έχοντας στην ατζέντα του το φιλικό με την Σιντ Τρουιντέν
στις 20 Ιουλίου, αυτό με την Anderlecht, τρεις ημέρες αργότερα, και τις αναμετρήσεις με Alta Von και Fortuna Sittard στις 27 Ιουλίου. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, το φιλικό με την πρώτη ομάδα του Λάζαρου Λάμπρου θα είναι το crash test για την πρώτη αναμέτρηση του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League, 6-7 Αυγούστου, με το ίδιο σημαντικό να είναι όμως και για την Fortuna Sittard. Και αυτό γιατί οι Ολλανδοί θα χρησιμοποιήσουν την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη δική τους πρόβα Generale για την πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, την οποία αντιμετωπίζουν εκτός έντρας την Alkmaar στις 4 Αυγούστου. Παράλληλα, οι άνθρωποι της Φορτούνα έχουν ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζουν την ετήσια γιορτή που πραγματοποιούν κάθε χρόνο μπροστά στο γήπεδό τους, όπου οι οπαδοί τους έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με ποδοσφαιριστές της ομάδας, να συμμετάσχουν σε event και να αγοράσουν επίσημα προϊόντα του κλαμπ. Η γιορτή της Φορτούνα θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου, μία ημέρα μετά το φιλικό με τον ΠΑΟΚ, με την επίσημη ιστοσελίδα του Ολλανδικού Συλλόγου και τις ιστοσελίδες που απευθύνονται σε οπαδούς της να διαφημίζουν ήδη τόσο τη μάχη με το δικέφαλο, όσο και το πάρτι. Παίρνουμε γραμμούλες. Και δεν τις παίρνουμε. Καλησπέρα σας. Να πούμε ότι ανοίξαμε γραμμές 2-31-02-87-8-8-8. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι γίνεται? Αποστολή για σένα είναι το τηλέφωνο από ό,τι καταλαβαίνω. Ζητώ αύξηση της έντασης του ήχου στα ακουστικά μου. Βεβαίως. Για να ακούω. Α, αυτό είναι. Μπράβο, Ριγέννη. Ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Είπα από μια καλησπέρα να πούμε. Γιώργος, φίλος της εκπομπής, θαυμαστή σου και αυτός και ο παδός του θρυλικού Άρεως Θεσσαλονίκης. Ναι, φίλος του Άρεως Θεσσαλονίκης και του Ολυμπιακού, αλλά και θαυμαστής εκτός από την Αποστολία και της Νόνης Δούνια, έτσι που μπήκε στη Βουλή, γιατί είναι και αυτή φίλη του Ολυμπιακού και τη δεκαετία του 90 μισορανούσε στο top model. Ήταν το κορυφαίο μοντέλο, πιστεύω. Λίγο Μαρκεζίνη μου βγάζει όμως με το σαγόνι της. Μαρκεζίνη, ρε φίλε, εντάξει. Τώρα, λίγο δηλαδή, Σβιτεύσκι. Είναι, από τη Ράπτη και την Κεφαλογιάννη πιστεύω ότι είναι ανώτερη και από την Κουντουρά ακόμη, ας πούμε. Σαν γυναίκα, γυναικάρα, έχει να δώσει. Ναι, ρε. Δηλαδή, πας μια πολυήμερη εκδρομή μαζί της. Εννοείται. Θυμάστε τότε που έπεσε ότι οι ψυχολόγους παντρεμένους έχουν ψυχή. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ θηλυκό, ρε φίλε. Πού δεν την πήγαινες, ναι. Την πήγαινες μια Θάσο. Οπουδήποτε, ξέρω εγώ. Καμιά Τενερίφη. Τενερίφη, μακριά, να μην υπάρχει, να μην σε δει κανείς, να βγάλεις τα μάτια σου τέρας. Εκεί που είχε κάνει τη φωτογράφηση τότε για το Playboy και είχε τρελάνει τον κόσμο, να πω. Σώπα, ρε φίλε, το πήρες εκείνο το περιοδικό. Εννοείται, ρε φίλε. Τρία πήρα εγώ, να έχω. Μα νιώθεις, ρε φίλε, εντάξει. Γιωργάρα, πώς θα βλέπεις? Ναι, κοίτα να δεις. Τώρα, επειδή λίγο κυνήγησε το Τζόνι Καλημέρι, να πούμε. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, όταν μεσουρανούσε το Μέγκα, τότε που είχε κάνει με το Σύντρο Καριάς κάτι 80 και τα λοιπά, με Γκλέτσο, ξέρω εγώ, Ιατρόπουλο, Παπαχαραλάμπους, ο Καλημέρης ήταν διευθυντής προγράμματος. Ήτανε. Τώρα μετά δεν ξέρω αν τον πήρε κάτι βόλτα. Δεν αλλά τον πήρε. Με το Μέγκα όμως ήταν πολύ δυνατό στέλεχος, ας πούμε, τώρα. Εντάξει. Ναι, αλλά ξέρω, το Μέγκα το βάλε τόσο μέσα που το διέλυσε, το κλείσε. Το κλείσε. Τώρα θέλω λίγο να συντριγκάρω, να πούμε. Τι άλεγε, είσαι λίγο παόξης. Όχι, μωρά, είμαι Παναθηναϊκός. Απλώς στη Βόρεια Ελλάδα εγώ όλους τους συμπαθώ, τον πάω λίγο παραπάνω. Άκουσα τις προάλλες, παιδί μου, τον δημοσιογράφο του Άρη, έτσι, που ανταπόκρισε την Ολλανδία, αλλά ξέρεις, επειδή αγαπημένη του συνήθεια είναι να ασχολείται και με εσάς, ρε παιδί μου, τον χωρίς αυτός. Ναι. Έκανε μια τοποθέτηση και λέει σε αγόρα, που λέει τώρα, λέει, θα κάνω συνδρομητική εκπομπή, θα βάζω, λέει, καμιά 500 για να φύγω να πατήσουν παοξίδες. Είπε ότι έμαθε ότι όλα τα οικόπεδα, λέει, εκεί πέρα γύρω από το περιβάλλοντα χώρο της Τούμπας, ναι, θα τα απαλωτριώσει το κράτος και θα τα χαρίσει στον ΠΑΟΚ για να γίνει νέα Τούμπα, ας πούμε. Κάτι το οποίο είναι, λέει, λιγάκι πρόκληση, ας πούμε, γιατί με αυτό το σκεπτικό πρέπει και ο Άρης να ζητήσει απαλωτρίωση. Θα είμαστε στο πλευρό του Άρεως άμα είναι οτιδήποτε να κάνει και να χαριστεί, γιατί ο Άρης είναι ένα σωματείο που μέρα νύχτα πληρώνει για το ελληνικό κράτος. Πληρώνει από ΦΠΑ, πληρώνει από εφορίες, πληρώνει από εργασίες, πληρώνει από την ανεργία που δεν έχεις όταν δουλεύεις, πληρώνει και δίνει παίκτες στην Εθνική Ελλάδα σε όλα τα αθλήματα. Γιατί λοιπόν άμα θα γίνει κάτι τέτοιο να μην γίνει και στον Άρη? Και όχι μόνο, να βοηθηθεί για να φτιάξει και το γήπεδό του. Γιατί στην Τούμπα τώρα αυτό γίνεται, έτσι, ότι για παλωτριώνοντα, λέει, τα γύρω... Εντάξει, κάτι κομμάτια τώρα που δεν είχαν ούτε δικαίωμα να χτίσει κανείς. Μην θα ρίσω ότι είναι τίποτα οικόπεδα.
κομματάκια, κομματάκια που δεν μπορούσες ούτε να χτίσεις. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι που βοηθάνε τον ΠΑΟΚ και καλό είναι να βοηθηθούν και να βλέπω ότι ο Άρης θέλει να κάνει ανακαίνιση στο γήπεδό του. Γιατί η περιφέρεια να μην το βοηθήσει αυτό. Γιατί μην ξεχνάς ότι για τον μπάσκετ, έτσι τότε είχε δώσει ρε παιδί μου ένα οικόπεδο Δεδέγουλα, αλλά επειδή ήταν τυφλό, γύρω-γύρω απολυτριώθηκαν για να αποκτήσει πρόσβαση όλα τα γύρω οικόπεδα. Σωστά μιλάς. Όλα τα γύρω οικόπεδα ανήκαν στο ΙΚΑ, τα οποία απολωτριωθήκαν και δοθήκαν στον ΠΑΟΚ. Το δε γήπεδο του ΠΑΟΚ έγινε αποκλειστικά από κυβερνητικά ποσά, τα οποία εκταμείευσε τότε ο Αστέριος Πάχτας. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Είχατε ρε παιδί μου πάντα έτσι μια, με τον Πασόκ έτσι μια δυνατή ας πούμε σχέση. Όχι ρε νοικοκυρέοι είμαστε ρε. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαμε πρόσφυγες εδώ στην πόλη σας, την απικήσαμε και είμαστε νοικοκυρέοι. Κάναμε γήπεδα, κάναμε ομάδες, κάναμε μπάσκετ. Εσείς όταν είσαστε στα πάνω σας γυρίζετε στα ακροάματα ρε. Μέρα νύχτα στα γλέντια να πούμε. Δεν μπορώ να το πω ότι είναι δικιά μας πόλη, γιατί για μένα ας πούμε τελείως αντικειμενικά πιστεύω ότι οι πιο παλιοί Θεσσαλονικείς ήταν οι Ισραηλίδες, ήταν 5-6 αιώνες πριν. Δηλαδή αυτούς βρήκαμε να πούμε, γιατί και εμείς οι Αριανοί που ήρθαμε ξέρω εγώ, ήρθαν πολύ Αριανοί το 1800 τόσο ας πούμε κτλ. Βεβαίως. Οι Εβραίοι ήρθαν από το 1500 από την Ισπανία. Από το 1485 περίπου αρχίσαν να έρχονται οι πρώτοι Εβραίοι οι οποίοι αγοράσανε την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η πόλη του Θεού και τα λοιπά, το λέμε και πολύ για χουλιαμά. Ακόμα και οι Ηρακλειδείς, ρε παιδί μου, που το λένε έτσι επειδή είναι το πιο παλιό σωματείο στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, βεβαίως και αξίζει κάθε σεβασμό, αλλά άμα δεν ερχόταν οι Παοξίδες να γίνουμε πλειοψηφία το ελληνικό κομμάτι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ήταν η Βόρεια Ελλάδα γεμάτη από βουλγαρικά φύλλα, σλαβικά φύλλα, αλβανικά φύλλα, εβραϊκά φύλλα και ένα 15% όταν μπήκε ο ελληνικός στρατός στη Θεσσαλονίκη, μουρλάθηκε. Ούτε 15% δεν ήταν το ελληνικό στοιχείο. Απλώς ήταν... Ναι. Να γίνουν κάποια έργα εκεί για τον Άρη, ακόμη και... Βεβαίως και να γίνουν, με όλη δηλαδή... Γιατί και ο Ηρακλής έχει πολλές εκτάσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είναι δικά του ας πούμε χτήματα κτλ. Εκεί θα πρέπει να δοθεί λύση, διότι τα παλιά χρέη που δημιουργήσανε άνθρωποι και κατακλέψανε τον Ηρακλή έχουν βάλει μέσα όπως και στον Άρη. Τον αεραστέχνη που αεραστέχνη... Κλείνοντας Γιώργο, θα επαναλάβω ας πούμε ότι το μοναδικό αντίπαλο δέος για την Όνη Δούνια μελλοντικά, αν πει στη Βουλή, είναι η αποστολή το Βόλιο. Δεν παίζει. Αν αποφασίσει η αποστολή να κατέβει, να πούμε, θα την ψηφίσουμε. Μια χαψιά την κάνουμε τη Δούνια. Φίλε, δηλαδή τώρα στηρίξατε τη Δούνια. Βάλουμε τώρα την αποστολή με τη Δούνια. Αυτό είναι καθαρό αίμο. Έγινε Γιωργάκη, ορίστε ο επόμενος. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία μου. Τι κάνετε κύριε Συρίγο? Πολύ καλά κυρία μου. Την κοπέλα δεν τη γνωρίζω. Είναι η αποστολή του Βόλη συνεργάτη δάμου. Χαίρο πολύ. Είμαι η Μαρία. Να είστε καλά κυρία Μαρία. Λοιπόν, όσον αφορά το Σαββίδι, μακάρι να βρισκόταν και ένας Σαββίδης στην Καλαμαριά. Γιατί όλο το παραλιακό μέτωπο το έχουν υποβαθμίσει τόσο πολύ. Μπράβο, κυρία κύριε Συρίγο. Βεβαίως. Όπως και το στρατόπεδο του Κόδρα, όπως τις παλιές καπναποθήκες. Γιατί για να ξεπουλήσουν κοψοχρονιά. Για να έρθουν να τα πάρουν κοψοχρονιά. Είναι έρημη η τώρα παραλία. Τώρα με τον νέο δήμαρχο, ο οποίος είναι και πολιτικός μηχανικός, ένα νέο παιδί. Ναι, ναι. Και προεκλογικά τουλάχιστον και μιλώντας μαζί του, διότι τον εκτιμώ και ιδιαίτερα, αναφέρθηκε ούκο λίγες φορές στην παρακμή της Νέας Κρίνης. Ναι. Και υποδομών που θα μπορούσαν εκεί να γίνουν ή να αναμορφωθεί ή τέλος πάντων να συνεργαστεί με τα μαγαζιά που έχει πάνω στον δρόμο. Είναι η καλύτερη ευκαιρία αυτή την τετραετία πραγματικά να στρέψει το βλέμμα του στην ανάπτυξη αυτής της μαγικής πραγματικά περιοχής. Άκου αγάπη μου να σου πω κάτι. Ο κάθε δήμαρχος που βγαίνει πρέπει να, αν δεν πετάξει το κόμμα από πάνω του, δεν πρόκειται να κάνει δουλειά σε κανέναν δήμο. Ο δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να πετάξει την κομματική ταυτότητα και να κοιτάξει
το Δήμο, τον τόπο, τους πολίτες, τι χρειάζονται. Εδώ έκλεισε η Παναγία το νοσοκομείο, mm-hmm. που αν περάσεις τώρα και δεις πώς είναι, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Εγώ επιδημένω στην Καλαμαριά, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε και συμφωνώ 100% μαζί σας. Ακριβώς. Το ζω. Έτσι. Μακάρι να βρεθεί ένα Σαββίδης και για την Καλαμαριά. Ωστόσο, ο Δήμος μπορεί και έχει και αποθεματικό. Μπορούν να γίνουν πράγματα στην Καλαμαριά. Για να το δούμε λοιπόν. Αλλάξαν πρόσωπα, αλλάξαν καταστάσεις. Που είμαστε στο κέντρο της πόλης, την είχαμε κάνει το πιο εν σημείο της Θεσσαλονίκης. Πηγαίναμε εκεί και κάναμε play όταν ήμασταν στα νιάτα μας. Και ήταν τόσο κακιά η εξυπηρέτηση που αγανακτήσαμε και τους παρατήσαμε και από τότε είναι κλειστά. Είναι έτσι ή δεν είναι, κυρία Μαρία? Έτσι, έτσι. Και να πω και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάω την Καλαμαριά, αγαπάω τα θρυλικά τσαμούρια. Και ζήσατε και εκεί ένα διάστημα. Έζησα στην Αιγαίου, έστω λίγο, ναι. 4 χρόνια, 5, από προσφυγικό και μια μάνα μου είναι από το Μιλιό, από την Κωνσταντινούπολη. Είμαι πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχω να πω το εξής, ότι το γήπεδο της Καλαμαριάς, εάν το πάρει ένας άνθρωπος, ένας νοικοκύρης και το αναμορφώσει, μπορεί να γίνει ένα μεγάλο οικονομικό κέντρο γύρω. Είναι το φιλέτο της Θεσσαλονίκης. Έτσι όπως το λέτε, αυτός είναι ο στόχος, και επειδή ξέρετε καλά ότι το έχω ζήσει από τον Εραστέχνη, είναι στόχος του Τάκη του Μπαλτίδη. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι ιστορικός σύλλογος ο Απόλλωνας. Βέβαια. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον. Ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει άδεια. Πήρε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά. Φυσικά με κριτήρια μπαίνουν, ηλικιακά κριτήρια, φορολογικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθει μια πολύ μεγάλη οικονομική ενίσχυση στο σύλλογο από το πρόγραμμα αυτό, και σαφέστατα με ολοκληρωμένες πια τις διαδικασίες όσον αφορά την αδειοδότηση για χρήση του γηπέδου κλπ. Μπορούν να προβούν και σε περαιτέρω ανάπτυξη, αξιοποίηση δηλαδή της χυλής του γηπέδου και σαφέστατα μαγαζιών που θα μπορούσαν να... Το θέμα, Μανούλα μου, είναι το εξής. Όλη η Μαρίνα, μάλλον την Μαρίνα, την έχει πάρει το Ταϊπέδ. Ναι. Υποτίθεται ότι θα κάνανε λιμάνι για τους ψαράδες. Προς τη Ρέμβη μεριά. Ναι. Ό,τι υπάγεται στο Ταϊπέδ, παιδί μου, έχει παρακμάσει την Ελλάδα. Ξέρετε από πότε θα το κάνανε αυτό το λιμάνι για τους ψαράδες, για τα κάικια, για τον ψαράδο, τέλος πάντων. Ναι. Γιατί εκεί στη Μαρίνα οι ψαράδες τους βάζουν τους ανθρώπους γιατί δεν μπορούν να πάρουν πουθενά αλλού. Ξέρετε από πότε? Από την εποχή Λαζαρίδη. Θα έπρεπε να γίνει, να γίνουν μαρίνες, να φέρνει ο άλλος το κότερό του, τη βάρκα του, το κρισκράφτ, να πληρώνει ενίκιο, να το ασφαλίζει εκεί. Μα με φυλάκες με αυτά. Ναι, υπάρχει πολύ μαρίνα μικρή, για τα κότερα. Πολύ μικρή, κυρία Μαρία μου. Πολύ μικρή. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη, άμα θα πάτε κάτω στον Πειραιά. Δηλαδή μπορώ να σας πω, η μαρίνα του Πειραιά είναι 100 φορές μεγαλύτερη από τη μαρίνα τη δικιά μας. Εγώ δεν είπα να κάνουμε τέτοιο γίγαντα. Κάνε 10 φορές. Έτσι. Μικρότερη από τις 100. Μπορούσε αυτό το κομμάτι που σας λέω από το Καραμπουρνάκι και εδώ. Είναι το ωραιότερο κομμάτι της Καλαμαριάς. Μα είναι το παλάτι του βασιλιά πρώτα εκεί. Ούτε αυτό το έχουν. Πήγαμε με την Αποστολία σε μια εκδήλωση που έγινε στο παλάτι. Και είδαμε μέσα, τώρα ήταν οι σοβάδες πέφτανα. Δεν τρέπονται λίγο? Αυτό είναι ένα στοιχείο να έρθει ο πρέσβης της Γαλλίας, της Γερμανίας, η πρωθυπουργός, να φιλοξενηθεί εκεί, όπως το είχαν παλιά. Το εγκαταλείψαν επειδή είναι του βασιλιά. Του ελληνικού λαού είναι αυτό, ρε. Ακριβώς, του ελληνικού λαού είναι. Φτιάξε τώρα να έρχεται εκεί πέρα ο κόσμος, να κάτσει να του βάλεις μέσα αυτά τα γάλματα που έχεις βρει, τις εικόνες που έχεις, τα πορτρέτα που χαρίζουν. Να γίνει ένα στολίδι, η Καλαμαριά, τέτοια ομορφιά. Αν ήταν στην Αθήνα αυτή η ομορφιά, θα ήταν 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί δηλαδή για να δεις θάλασσα, μα είσαι στα βόρεια προάστια, θες μια μισή ώρα. Το ξέρω.
Και όσο, και όσον αφορά τον το ΠΑΟΚ, καλά που ήρθαν οι Κωνσταντινοπολίτες από την πόλη. Ε, βέβαια. Και ήρθε και ο παππούς, γιατί και εμένα ο παππούς μου από την πόλη ήρθε. Από την πόλη ήτανε. Βέβαια. Ε, γιαγιά ήτανε, Γιουζέλου, Γιουζέλου λεγόμαστε. Από την από τη Χάλκη, από το Πριγκυπώνησα. Α, από ωραίο μέρος μας ήρθες κυρία Μαρία, και εμείς ο Γιουζέλου ήμασταν και από τη μια μεριά και από τη Σαντορίνη είμαι από τον πατέρα μου. Από τη μάνα μου είμαι από τον Πόντο. Α, έχεις και ποντιακό φίλο. Να σε καλά κυρία Μαρία. Να είναι καλά κυρία Μαρία. Να ακούμε γυναικές φωνές. Μπράβο της. Κυρία, έκανε μια παρέμβαση προχθές, νομίζω ότι θυμάμαι. Ήταν πολύ καλή παρέμβαση. Είναι από τις καινούργιες ακροάτριες και φίλες της εκπομπής. Και θαυμαστριά σας. Όπως όλοι. Γελάς κατζόκι. Είναι τι να πω και χαίρομαι γι' αυτό. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα. Γεια σας. Μιλάς. Γεια σας. Μιλάς ρε αγριά άνθρωπε. Παίρνεις την εκπομπή και επειδή περιμένεις δύο λεπτά κλείνεις. 2-3-10-2-87-8-8-8 για να τον έχουμε και πάλι στη γραμμή. Αλλά μέχρι αμέσως, τότε. Αμέσως. Ναι. Το διαφημιστικό. Τι όμορφα που πέρασε αυτό το ημίωρο με την κυρία Μαρία να μας κρατά στην τροφιά. Μ' αρέσει πολύ να ακούω γυναικές φωνές εδώ, ταξιδεύω. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τις δύο τελευταίες μας εκπομπές. Τουλάχιστον την Κυριακή θα έρθεις και θα δώσεις την υπόσχεσή σου ότι εφέτος που πολλά από τα προβλήματά σου. Προβλήματα, υποχρεώσεις. Θετικές υποχρεώσεις. Θα είμαστε πιο συχνά εδώ πέρα για να το δούμε πιο καλά το θέμα. Έτσι. Μαζί με τις άλλες ασχολίες που σε ετοιμάζω. Ο μόνος λόγος για να μην είμαι εδώ το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι να φύγω για διακοπούλες. Ωστόσο, θα είμαι Σαββάτο, εδώ έστω τηλεφωνικά. Και Κυριακή. Σαββάτο θα μας πεις που είσαι και πώς περνάς. Και Κυριακή. Σαββάτο και θα μας πεις και τι θύματα, τι λιποθυμίες έχεις γύρω σου. Δεν θα αποκαλύψω τίποτα. Μεγάλα στρινγκ θα βγεις. Όχι, είμαστε σοβαροί. Κακόγουστο εμείς. Και υπερβολικό θα το χαρακτήριζα. Μην με βάλεις και αυτές τις βράκες που φοράνε μερικές εφέτος που είναι της μόδας. Είναι της μόδας. Ωστόσο θεωρώ ότι για να αναδείξει ένα γυναικείο κορμί μπορείς να επιλέξεις ένα σωρό έτσι, καλοσχεδιασμένα μαγιό. Ναι. Γιατί πρέπει να φτάσουμε στα άκρα, όχι δηλαδή, στο άκρα, ένα ή στο δεν άλλο. Δεν μας αρέσουν άκρο. Τα άκρα. Δεν γουστέρω άκρο, ρε φίλε. Έτσι λοιπόν, διάλειμμα και πιστεύω. 20 λεπτά πριν από τις 2, πριν τη λήξη εκπομπή μας, τελευταίο μισάωρο, γραμμές ανοιχτές παραμένουν για εσάς το 2-3-10-2-87-8-8-8. Χάσαμε τον Παρβακώστα σήμερα από την Κατερίνη, δεν μας ακούει, φαίνεται δεν έκανε ακόμα παρέμβαση. Ο Νίκος από τον Γιαννιτσό δεν φάνηκε. Μενότι δεν έχω. Τι γίνεται ρε φίλε. Τον άκουσα σε ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης. Πότε, προχθές. Σκανα Ζαγόρα δεν τον άκουσες. Την Τρίτη τον άκουσα. Μεσημέρι, κατά τις 4. Ναι, όχι ναι, θα σας πω αμέσως. Τόσο περίπου. Γύρω στις 3.30. Δεν σου λέω εγώ. Αλλά δεν ήταν στον Γιώργο Ζαγόρα. Γραμμούλα λοιπόν, ναι, καλησπέρα σας και θα πάμε μετά στα συμβόλαια, τα μεγάλα συμβόλαια σε ένα ρόστερ με τους τραυματισμούς και τις επιστροφές, τι κοστίζουν στις ομάδες και άλλα τέτοια θεματάκια. Γεια σας. Γεια σας. Νάτος ο άνθρωπός μου, ρε. Ο άνθρωπος ο καλός, ο Κατερινιώτης. Τον άλλον τον έφαγε στον Πασχάλη. Τι κάνουμε. Μια χαρά είμαστε, έχω σκατζόχυρο σήμερα. Σε ακούω από την αρχή, Γιώργο. Ναι. Λοιπόν. Δεν έχω τα δικιά μου, κύριε Κώστα. Πώς τα είδες εσύ τα άκουσα θέματα. Άκουσα και τον κύριο καθηγητή, τον κύριο του γιατρό. Βεβαίως. Λοιπόν. Είδες ότι όλοι συμφωνούν ότι πρωταρχικό πράγμα είναι η πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ναι ρε φίλε, και εγώ θέλω. Εγώ δεν θέλω. Όχι, εσύ δεν το λες. Πώς δεν το λέω. Εσύ λες εμένα, επειδή θα αντιμετωπίσω μεγαλύτερους αντιπάλους. Θηρία, με όχι μεγαλύτερους, στεριά. Με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Ξέρεις τι είπε ο... Αντιμετωπίζω, μη με διακόψεις παρακαλώ. Μάλιστα. Αντιμετωπίζοντας μεγαλύτερους αντιπάλους, μεγαλώνεις και εσύ. Α, άμα με έχουνε για σάκο του μπόξ, όπως είχαν εσένα πέρσι
Που δεν μπορούσες να βγεις από το σπίτι σου γιατί σε κορόιδε τα παιδάκια στους δρόμους. Εγώ πέρσι αντιμετώπισα την ομάδα που πήγε στον τελικό, ναι, τον Άγιαξ, ναι, την έκπληξη. Ναι. Αντιμετώπισα την Bayern, ναι, αντιμετώπισα και την Benfica. Ναι. Δεν αντιμετώπισα τη Βίτη και την Πάτε Μπορίσο. Δεύτερη ομάδα έβαλα με την Βίτη. Θες να τα ακούσεις γι' αυτό. Τι να ακούσεις. Τι έκανες εκεί που αντιμετώπιζες εκεί. Πάτε σκύλια, λες τα καλλιστικά, μη δίνετε. Τι να κάνεις ρε κακομύρι. Πάτε Μπορίσο σε απέκλεισε. Κακομύρι. Η Βίτη την οποία η Άκη την απέκλεισε. Δεν υπάρχει Άκη, νέα Άκη να λες. Η νέα Άκη να λες. Αποκλείοντας τη Σέλτικ, τη μόνιμη πρωταθλήτρια της Σκωτίας. Έτσι έγινε. Εγώ στην Ευρώπη έκανα rotation και χτύπησα το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο. Άσε τι έκανες. Όλοι σου λένε ότι στην Ευρώπη καταξιώνεσαι κι εσύ. Το γουδί, το γουδοχέρι και τον κόπανο στο χέρι είσαι. Εγώ θέλω εσένα να πατάω και τον Ολυμπιακό. Καλά. Καλάθια. Καλά. Καλάθια. Θα δούμε τη νέα χρονιά. Θα σε ξεπατώσω όπου σε βρω. Καλά, εντάξει. Χάρτη είναι πρωταθλητή. Εντάξει. Εντάξει, μόνιμε καλοκαιρινέ πρωταθλητή. Εντάξει. Δύο πρωταθλήματα σε σειρά πήρα. Ποιο δύο. Δύο. Έφυγε από εκεί. Ένα με έκλεψες, μπήκες το βράδυ σπίτι μου. Και ένα αίτητο. Από εκεί πήρες μόνιμα πρωταθλήματα. Παπά. Το ένα το χασες επειδή έβγαλες τα μάτια σου μόνος. Ας τα μάτια τώρα. Αυτό το παραδέχεις 50 φορές όπως εσύ θα γυρίζεις. Με τον Ολυμπιακό δεν το παραδέχομαι, δεν έγινε εσύ τίποτα. Εσύ είσαι μεγαλύτερος παπάς από τον Πάπα της Ρώμης είσαι. Ποιο πάνω είσαι εσύ. Καλά εννοείται. Ποιος Πάπας της Ρώμης τώρα. Αποστολία, καλά είσαι. Τι κάνετε κύριε Κώστα μου. Βρίσκει τρόπο να με κνευρίζει. Σας κρατάει σε εγρήγορση, εγώ έτσι θα το πω. Ανάβει τα αίματα για να... Ρε Κώστα, άμα θα μου έρθει και η Ευρώπη, δεν θα πω όχι. Τι άμα. Αν θα έρθει και η Ευρώπη, δεν θα πω όχι. Αλλά δεν κλαίω για την Ευρώπη. Δεν την θέλει. Τι δεν κλαίς. Αυτό πρέπει να σε ενδιαφέρει. Δηλαδή να βγω τέταρτος και να μπω στους ομίλους του Champions League. Πρώτησα, το προτιμάς εσύ. Το προτιμάς αυτό Κώστα. Ναι. Να βγει τέταρτη ομάδα σου και να... Ναι. Αλλά να μπει στο Champions League. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Αρκεί που μπαίνω στους ομίλους του Champions League. Πώς σου λένε αυτούς. Και να ξέρεις ένα πράγμα. Ότι αν αυτός δεν με τους πλακών δεν τους αρέσει, πώς σου αρέσει. Εάν οι ελληνικές ομάδες δεν προκριθούν για να καβαλήσουν την Κύπρο, γιατί τώρα είμαστε στη 16η. Γιατί να καβαλήσω την Κύπρο ρε τα δικά μου τα παιδιά. Για να πάμε, μεγαλό νησό. Για να πάμε στη 15η προνομιούχο. Δεν θέλω να πάω. Στη 15η προνομιούχο. Ναι. Ένας θα βγαίνει στους ομίλους του Champions League. Α, βγαίνει ένας. Εγώ θα είμαι. Εάν εσύ είσαι άτομο χαμηλών προσοχιών, ναι, δεν είναι όλοι σαν εσένα. Και αν εσύ θέλεις να βγαίνεις να κάνουν προπόνηση πάνω στον ποπό σου, δεν είναι και δικό μου πρόβλημα. Πόσους λένε αυτούς ρε που τους αρέσει να τους δένουν ρε αποστολέα. Δεν μπορώ να τα λέω εγώ αυτά. Δεν είναι κακιά κουβέντα. Για να περάσει. Ματζούκι, ξέρω, όχι. Για να περάσει του ομίλου του Champions League. Μαστίχα. Υποτίθεται ότι θα αποκλείσει ομάδε εισάξει και ανώτερου από τη δικιά σου. Και πώ θα το κάνω αυτό, ρε Κώστα, ανώτερε άμα είναι. Μα που ανώτερε θα βρει στον δρόμο τώρα. Τότε δεν θα βγω. Θα περάσουν οι ανώτερε. Έτσι είναι το παιχνίδι. Όχι, οι ανώτερες κερδίζουν. Να κάνεις την υπέρβαση. Τι υπέρβαση, να δώσεις καμιά, ναι, 200 να εκατομμύρια. Ποιος θα δώσει αυτά. Ακούς σου λέω εγώ τι σου λέω. Τα λεφτά κάνεις... αυτά με την υπέρβαση ποιος θα τα δώσει πες μου. Τι ποιος θα δώσει. Γιατί την υπέρβαση θέλει καμιά 100 εκατομμύρια παραπάνω. Όχι. Για να κάνω υπέρβαση που θέλεις. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ που κερδίζει κατά κανόνα ο καλύτερος. Α. Ακριβώς. Εγώ... Στο ποδόσφαιρο κερδίζει και ο κατώτερος. Αφού ήταν κερδίζει ο κατώτερος σε 6 αγώνες, γιατί έχασε και τους 6 πέρσι. Γιατί? Σε 6 αγώνες, γιατί έχασε και τους 6. Μα πέρασε ανώτερη ομάδα για να πω. Μα αυτό δεν λέω. Ποια? Πέρασα ανώτερες ομάδες. Έτυχε. Γιατί σε 4 παιχνίδια δεν είχα το Λιβάγια. Ποιο να?
το Λιβάγια. Τι είναι αυτός, Γάιδαρος. Αυτό που δεν Λιβάγια. Γνωρίζεις. Λιβάγια. Γιατί δεν υπήρχε ο Βράνιος. Γιατί τον πάρε αυτόν να το δώσει στην Καραμαριά. Τέσσερις παίκτες λείπαν. Τι να κάνω το Βράνια, έτρε με την άλλη, την ξεβράκω τη συνέχεια. Αυτό σε ενδιαφέρει σένα. Αυτό. Να μην σε ενδιαφέρει. Γιατί είμαι άνθρωπος. Προσωπικά του καθενός δεν χρειάζεται να σε ενδιαφέρουν. Πώς, αφού μου τα βγάζει τηλεόραση. Εσένα σε ενδιαφέρει τι κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Θέλει να βλέπεις τις ξεβράκωτες. Και χαίρεσαι. Άσε τώρα. Κολλασμένε. Θα αποχωρήσω. Γεια σου κύριε Κώστα μου. Γεια σας κύριε Κώστα. Επόμενη γραμμούλα. Πάμε στον επόμενο φίλο λίγο πριν την λήξη της εκπομπής. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Λοιπόν, χαιρετώ με Νότι εδώ πέρα. Γεια σου φίλε με Νότι, Νάτος. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αποστολία με σένα, τα φιλιά μας. Είσαι ένα από τα αγαπημένα παιδιά του ΠΑΟΚ, σε αγαπάμε, σε έχουμε στην καρδιά μας. Και όσο και για το παρατσούκλι που σε έχει βγάλει ο Γιώργος, είναι λάθος το παρατσούκλι, γιατί ραδιοφωνικά δεν ακούγεται καλά. Είσαι μια κούκλα, είσαι ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά. Πρέπει να σε βγάλει μια άλλη ονομασία. Του Σκατζόχερος Άκυρο. Ανοίγω. Θα ανοίξω Άκυρο. Από την επόμενη εβδομάδα γραμμές να ζητάω προσωνύμια. Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα τα βάλω σε ψηφοφορία. Το αγαπημένο σου λουλούδι ποιο είναι, ρε παιδί μου? Οι ορχιδέες μου αρέσουν πάρα πολύ, πρέπει να πω. Αυτά τα λευκά λουλούδια, τα σπάνια. Μου είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό. Ναι, ορχιδέα, τώρα το λέμε το παιδί, τώρα και ζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα κοίταξε. Εντάξει, όσο και για το. Δίκαιο έχει ο άνθρωπος. Ας σκεφτούμε ένα άλλο λουλούδι, εξωτικό. Ένα άλλο λουλούδι, ρε παιδί μου, κάτι. Καμέλια. Καμέλια, δεν μ' αρέσει. Βγάζει κάτι από καμίλα. Δεν το θέλω. Μαργαρίτα, μαδά τη Μαργαρίτα, κάνει τέτοιο. Ούτε κι αυτό. Πολύ εμπορικό. Πολύ βλάχικο. Χουριάτικο πολύ. Σωστό. Άλλο, άλλο. Θα βρούμε, θα βρούμε. Θα βρείτε ένα έτσι πιο. Στα δικά σου και ειδικά στη δικιά σου Μιγδαλιά. Στη δικιά σου ομορφιά, οπα, έχω και το όμορφα και ωραία. Υπάρχει και τραγούδι. Να ταιριάζει ρε παιδί μου με την παρουσία σου. Τώρα το Σκατζόκερ σου έχει βγάλει ο άλλος, είναι άκυρο. Δεν ακούγεται τουλάχιστον ραδιοφωνικά. Την ανθισμένη αμυγδαλιά με τα χεράκια σου. Και γέμισε λουλούδια η αυλή και τα μαλάκια σου. Ωραία μυγδαλιά, ναι, αλλά πάση περιπτώσει κακό έχω, δεν είναι ωραία. Δεν είναι κακό έχω, μύγδαλα. Έχει και το έργο, μύγδαλα, μύγδαλα. Θα γκουγκλάρω όσο ο φίλος ο Μενώτη θα λέει τα ωραία πράγματα που μας λέει κάθε φορά. Εγώ θα γκουγκλάρω, παιδιά. Πάμε Μενώτη στα θέματά μας σοβαρά. Κοίταξε, όσο και τον κύριο Κώστα που μας έλεγε αυτά, αυτά είναι λίγο παπατζίδικα να πούμε. Παπάς είναι ο μεγαλύτερος παπάς είναι, ρε της Κατερίνης. Έτσι μια αλλιώς όπως το βολεύει τα λέει, παιδί μου. Τώρα εντάξει, αν και έχει κόκκινη κάρτα από όλους τους παοξίδες και από όλη την Βόρεια Ελλάδα, δεν δικαιολογείται τώρα ο δικός μας άνθρωπος να υποστηρίζει χαμπούζα. Τα έχουμε πει, τα έχουν ξαναπεί. Τα λέμε για να τα λέμε. Τα μπαίνει από τον αυτή, βγαίνει από τα άλλο αυτή. Τέλος πάντων, τζάμπα τα λέμε. Να, αυτοί είναι οι χαμπουζιάρδες. Αυτοί που υποστηρίζουν τη χαμπούζα είναι τζάμπα τα λέμε. Μάλιστα. Τα λέμε, αλλά τι τα λέμε. Όταν μιλάς στο Ντουμπάρι, καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Αυτό το πράγμα γίνεται τώρα με αυτούς. Και αντί να καταλάβουν ότι η ομάδα είναι μία. Ο ΠΑΟΚ, εδώ πέρα πρέπει να δώσουμε τη δύναμή μας, εδώ πέρα πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα μας για να φάμε τη χαβούζα. Αυτοί που γουστάρουν χαβούζα να φάνε τη Θεσσαλονίκη. Τι να το κάνουμε, ρε φίλε. Θα φάμε με τα ίδια μας τα χέρια, με τα ίδια μας τα δάχτυλά μας, θα βγάλουμε τα μάτια μας. Αυτή την ιδεολογία έχουν αυτοί από εδώ για τους από εκεί κάτω, για να καταλαβαίνουμε τώρα με ποιους έχουμε να κάνουμε. Και όσο τώρα που έλεγε για την Τζέρση, εγώ με την Τζέρση κύριε Κώστα έκανα rotation για να καταλάβεις ότι δεν με διέφερε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Με την Τζέρση, με μία από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου, ήρθαμε στην Τούμπα και έκανα rotation, ξεκούρασα τους παίχτες μου και ξέρεις γιατί. Γιατί την Κυριακή έπαιζα με την Κούλα. Και έπρεπε να την ξεκουκουλιάσω αυτή την κούλα, όπως και την ξεκουκούλιασα 2-0 με Πρίγκοβιτς, αν το θυμάσαι καλά. Αλλά αυτός ήθελε να δώσω κάτι με την Τζέλσι για να χάσω από την κούλα, για να πάρουν αυτή τα πάνω τους. Όχι, δεν σας κάνω τέτοιες χάρες. Πρώτο με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, να πάρω την πρωτιά στην Ελλάδα, να καθιερωθώ πρώτος, να με βλέπετε από κάτω και να τρελαίνεστε και μετά θα δω και την Ευρώπη. Και επειδή φέτος πιστεύω ότι είναι
κατάλληλη χρονιά, έστω και με δυσκολίες, που μπορώ να τη δω την Ευρώπη από τη στιγμή που έκανα τον τάμπλο το περσινό και το αίτητο και έγραψε ιστορία και έκανα το θαύμα των θαυμάτων, που αυτό το θαύμα που έκανε ο ΠΑΒ δεν μπορούν να το εξηγήσουν, Γιώργο, οι μεγαλύτεροι προπονηταράδες σε Αργεντινή, σε Βραζιλία, σε Αγγλία. Δεν μπορούν να το εξηγήσουν αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Είναι ανεξήγητο φαινόμενο αυτό. Πώς μια ομάδα στην Ελλάδα που είναι από τα ανήκουστα, γιατί αυτοί έχουν μάθει μόνο Ολυμπιακό, Χαβούζα, Παναθηναϊκό και Κούλα, πώς ένας τέτοιος ΠΑΟΚ που δεν τον ξέραμε, τον ακούγαμε στο πού και πού, έκανε αυτό το θαύμα και τους ξετίναξε, τους ξεφτύλισε όλους. Και τώρα μιλάνε ξεφτυλισμένοι. Στον ΠΑΟΚ δεν θα μιλάει κανείς. Θα είστε προσοχή, yes man, και ό,τι πει ο ΠΑΟΚ, γιατί είστε πολύ λίγοι. Μπορεί να έχετε πάρει τίτλους, κάλπικους τίτλους, σας βαρεθήκαμε, σας συγχαθήκαμε όλους αυτούς τους μαϊμού τίτλους, αλλά τη μαγιά του ΠΑΟΞΥ και του ΠΑΟΚ δεν την έχετε ούτε στο κάτι, ρε παιδί μου, να το πιάσετε αυτό το ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και τρελαίνεστε εσείς με τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχει το κάτι διαφορετικό που σας έχει όλους εσάς διαφτύσιμο, δεν υπάρχετε, και φέτος θα σας πατήσουμε, θα σας καταπιούμε, θα σας εξαφανίσουμε. Και να θυμάσαι, Γιώργο, στους ομίλους φέτος ο ΠΑΟΚ θα μπει. Άσχετα αν έχουμε καλή ομάδα ή μπορεί οι μεταγραφές που θα κάνουμε να μην είναι αυτές που πρέπει να κάνουμε, αλλά θα πούμε, Γιώργο, ξέρεις γιατί θα πούμε, Γιώργο? Ακούς, Γιώργο? Ναι, ακούω και κλείσε. Θα μπω στους ομίλους, Γιώργο, με τη μαγιά μου, γιατί είμαι ΠΑΟΚ, είμαι μάγκας ΠΑΟΞής και γι' αυτό θα πω. Ας φύγει όποιος θέλει στον δρόμο μου, εγώ με τη δυναμική μου, όπως έκανα το περσινό το θαύμα, θα κάνω και το φετινό, όποιος και να τύχει, και ο Άγιαξ να τύχει, που είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, και να θυμηθείς, και τον Άγιαξ θα το καταπιώ, γιατί είμαι ΠΑΟΚ και έχω μαγιά. Αποστολή, πάρε σε παρακαλώ την καινούργια γραμμή και να τελειώνουμε. Γεια σου, Μενατάκο. Πάω και τα μυαλά στα καγγέλα. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να και βρείτε το όνομα της αποστολής. Βρήκα. Ήριδα, Ήρης. Θα σας πω και την ιστορία. Ωραίο, ε. Όπως λέμε Έρης, δηλαδή μίσους, κακία αυτά. Ήρης. Ήρης ή Ήριδα. Ήριδα ή Έριδα, όπως θέλεις. Σε βαφτίζουμε Ήριδα, εγώ θα είμαι ο νονός σου και από εδώ και πέρα όλοι αγαπάμε Ήριδα. Έγινε. Είστε μέσα στην καρδιά μας και σ' αγαπάμε. Έφυγες. Αγαπώ τα φιλιά μου σ' όλους. Γεια σου, φίλε Μενώτη. Πάρ' την τελευταία γραμμή, μας σε παρακαλώ. Μας πλημμύρισε αγάπη. Πάμε στην τελευταία γραμμή. Όλα καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Καλησπέρα στην αγαπητή εκπομπή μου. Λοιπόν, αν και σήμερα δεν ήταν σε φόρμα ο Μενώτη. Δεν ήταν, αν ήταν, Το έβγαλε Ήριδα το παιδί. Δεν σου θυμίζει Έριδα, Ήριδα. Καλημέρα στο φίλο τον Νεοκλή, μας ακούει ανηλυπώς, λέει. Γεια σου, Νεοκλή. Και στον Παύλο επίσης, το φωτογράφο μας, το αγαπημένο μας παιδί. Ναι, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, ακούγόμαστε, Απλά μετέφερα και δύο μηνύματα στον αέρα. Σας ακούμε χωρίς διακοπές. Ναι, ναι. Πάντα μαζί σας είμαστε. Λοιπόν, αν και ο Μενώτης σήμερα δεν ήταν στα καλύτερα του σε φόρμα, αν ήταν να ψηφίσω τον πιο επιδραστικό ακροατή γενικά του αθλητικού ραδιοφώνου της Βορείου Ελλάδος, θα έλεγα Μενώτη. Μενώτη, ε. Μενώτη νούμερο ένα, ναι. Δεν παίζει. Τον αγαπούν, μου στείλανε μηνύματα για τον Μενώτη τώρα. Ναι, είναι στάρο. Δεν ήταν σε φόρμα, αλλά υπάρχουν φορές που είναι πολύ στα πάνω του. Λοιπόν, δύο, κύριος Κώστας και Εξίδης, γιατί τόσο μένος για τον ΠΑΟΚ, αφού είμαστε αδελφά σωματεία? Υπάρχει ένας εμβληματικός ποδοσφαιριστής της τάξης ΑΕΚ, ο οποίος μας ενώνει. Είναι ο Μάνταλος, ποδοσφαιριστής τους και κουβαλητής μας. Τρία. Δηλαδή αυτό με το Μάνταλο δεν το κατάλαβα. Ποιος μας κουβάλησε τα κύπελα τις τελευταίες δύο φορές που το πήραμε? Τρεις. Την τρίτη, όχι, εκεί την πρώτη δεν το κουβάλησε ο Μάνταλος, το κουβάλησανε ο Κούδας και ο Σαράφης, όχι, μάλλον, και ο Μαύρος. Τις τρεις τελευταίες, τα τρία τελευταία κύπελα, τρεις συνεχόμενες χρονιές, έπαιζε και τις τρεις ο Μάνταλος. Ναι, αλλά το κουβάλησε τις δύο, να λέμε την αλήθεια. Την πρώτη φορά το κουβάλησε ο Σταύρος Σαράφης. Και ο Σαράφης, χρυσέ μου, ο Σαράφης είναι πριν 30 χρόνια. Τα τρία τελευταία χρόνια παίξαμε τελικό με τον ΑΕΚ. Ναι. Ναι, αλλά το κουβάλισε ο Σταύρος ο Σαράφης. Α, μάλιστα, μέσα. Ναι, έχεις δίκιο. Οι βετεράνοι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αλλά όπως λέω, το Μάντρος είναι ο μόνιμος κουβαλητής από εδώ και πάλι, γιατί έχω πολλά χρόνια μπροστά μας, να το χαιρόμαστε το παιδί. Λοιπόν, πάμε τώρα, εγώ θέλω να θίξω το θέμα, εγώ συμφωνώ μαζί σου, Γιώργο,
ότι αυτό που προέχει είναι το πρωτάθλημα. Χωρίς άγχος βέβαια, που άμα το δούμε τεχνοκρατικά το πάρουμε πολύ εύκολα, αρκεί να μην κάνουμε τις τρομακτικές υπερβάσεις τις πνευματικές στην Ευρώπη. Διότι όπως βλέπετε, αν το χάσει ο Ολυμπιακός ακόμη μια φορά το πρωτάθλημα, που όπως λέτε πάλι θα το χάσει, πάει προς διάλυση. Και σε διάλυση δεν πρόκειται να πάει ο Ολυμπιακός, είναι μια σταθερή μήνυμα, αλλά θα έχει προβλήματα. Ναι, πολλά προβλήματα. Διάλυση είναι πολύ, πολύ βαριά η λέξη. Πάει προς μεγάλη κρίση, βεβαίως. Όχι για το μεγάλο μέτοχό του, θα τρίζει και η καρέκλα του. Βλέπετε, έχει γιγαντωθεί πλέον ο επιχειρηματικός πόλεμος σε επίπεδο πρεστής. Βλέπετε τι μέσα χρησιμοποιούν οι κάτω για τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι τόσο σημαντικό να το πάρει ο ΠΑΟΚ ακόμα μια φορά το πρωτάθλημα, ώστε πλέον να σφραγιστεί αυτή η ανωτερότητα σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στα αθλητικά, έτσι. Σε επίπεδο βορρά και νότου, σε επίπεδο επιχειρηματικό και σε αθλητικό. Οπότε εκείνο που προέχει είναι το πρωτάθλημα. Επίσης, τώρα τους βάζουν τους φοξίδες, σου πει, θέλω Ευρώπη, Ευρώπη, Ευρώπη. Τους βάζουν μια υπόθεση εργασίας. Πάμε στο Champions League, κάνουμε και μια εξωπρεπή εμφάνιση με κανένα δύο σοπαλίες, γιατί παραπάνω δεν υπάρχει περίπτωση. Και στο τέλος κάνουμε το πρωτάθλημα. Την τελευταία αγοριστική. Τι θα γίνει, τι θα λένε, αού, αού θα φωνάζουν. Αντιθέτως, αποκλείομαστε από Ευρώπη παντού, αού, αού φωνάζουν ενδιάμεσα και στο τέλος παίρνουμε καμιά ωραία φιέστα πάλι ξανά. Θα τα έχουν ξεχάσει όλα και θα χαίρονται πολύ. Μόνο από αυτό θα καταλάβουν τι είναι το σημαντικότερο. Βεβαίως καλά είναι και τα δύο, αλλά για να έχεις και τα δύο, πρέπει να έχεις ομάδα έτοιμη και για τα δύο. Και ο ΠΑΟΚ πάλι δεν προλαβαίνει να το κάνει, δεν πειράζει, σιγά σιγά. Αυτά παιδιά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ όλο τον κόσμο, ευχαριστούμε την ακροαματικότητα που πάντα έχει αυτή η εκπομπή και ευχαριστούμε πάνω απ' όλα Αποστολία και τον τρόπο και τη συμπεριφορά που μας αντιμετωπίζει. Κοίτα τι ευγενέστατη, με πολύ αγάπη κάθε και έξω φορά, από τα στούντιο. Τόσο στον αέρα της εκπομπής όσο και έξω από τα στούντιο της εκπομπής ακριβώς. Να πούμε ότι έχετε 10 λόγους για να αγαπήσετε το Αιγαίο. 10! Την Ψαραγορά Αιγαίων, διότι κάθε μέρα φέρνουμε για εσάς ολόφρεσκα ψάρια ημέρας εξαιρετικής ποιότητας. Τα νοπά ψάρια συσκευάζονται μέσα σε ειδική πρωτοποριακή συσκευασία που εξασφαλίζει φρεσκάδα και καθαριότητα. Εφόσον το επιθυμείτε, όλα μας τα ψάρια ψήνονται ή τηγανίζονται επί τόπου με ελάχιστη επιβάρυνση. Τα ψάρια που εσείς διαλέγετε μπορείτε να τα απολαύσετε στους άνετους χώρους των καταστημάτων μας ή να τα παραλάβετε εσείς σε πακέτο. Αλλά και να σας τα παραδώσουμε εμείς στο χώρο σας. Επιπλέον καθημερινά θα βρείτε επιλεγμένες προτάσεις του σεφ μας σε μαγειρευμένα πιάτα με βάση το ψάρι ή τα θαλασσινά. Μπορείτε να διαλέξετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα στους τόπους του τόπου μας και να τα συνοδεύσετε στο γεύμα σας. Από το έχω καλύτερο φωτισμό. Στους άνετους χώρους σας χαρείτε το ούζο σας και εκλεκτά αποστάγματα με λαχταριστούς ψαρομεζέδες. Η τήρηση των αυστηρότερων κανόνων υγιεινής και καθαριότητας είναι βασικό μας μέλημα. Και αφαιθείτε στη γνώση, τη φροντίδα και την εμπειρία των ανθρώπων μας. Και αγαπήστε το Αιγαίο που θα το βρείτε στην Αγίου Δημητρίου 70 στη Θεσσαλονίκη και στο 2310-214-000 ή 2310-214-001. Μπορείτε επίσης να το απολαύσετε στην Θεσσαλονίκη 40 και Ανδρέα Παπανδρέου στο Ωραίο Καστρό και στο τηλέφωνο 2310-695-444. Ωστόσο, να μας ακούτε από την Αθήνα, που μας ακούτε από την Αθήνα, διότι παρεμβαίνετε. Βεβαίως. Συχνά πυκνά, πλατεία Ελευθερίας 3, Κορυδαλός στον Πειραιά και στο 2-10-496-4001. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο έροφο μπορείτε να πάτε και να προμηθευτείτε είτε ένα δαχτυλίδι για τους αραβώνες ή τους γάμους σας, είτε σταυρουδάκια για τις βαφτίσεις, είτε ένα δώρο για την αγαπημένη σας, είτε ένα δώρο για τον εαυτό σας, γιατί έτσι, όχι. Έτσι. Χαλάκια έχουμε, χαλιά! Πώς δεν έχουμε. Τι έχουμε καλέ. Τι έχουμε, έχουμε CFD Carpets Κολοκυθάς. Διότι αν έχετε χαλιά και αγαπάτε τα χαλιά σας και στολίζουν το σπίτι σας και ζεσταίνουν το σπίτι σας, ήρθε η ώρα να τα σηκώσετε, να τα μαζέψετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Αλλά τα μαζεύουμε, τα σηκώνουμε, τα απλένουμε, τα καθαρίζουμε και τα αποθηκεύουμε προκειμένου να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε μόλις με το καλό έρθει το φθινόπωρο. Ωστόσο, πιο ειδικούς από την SFD Carpets δεν θα βρείτε. Όχι. Θα φροντίσουν τα χαλιά σας, θα τα απολυμάνουν, θα φροντίσουν τα χρώματα να μείνουν
ζωντανά όπως ακριβώς τα έχετε αγοράσει. Καθαρισμός λοιπόν χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά παρακαλώ, οικολογικά απορρυπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Καλείτε στο 2310-762-164 και κλείνετε ραντεβού. Εντός 48 ώρων, δύο μερούλες δηλαδή, θα έχουν παραλάβει το χαλί το παπλωμά σας από το χώρο σας και θα προγραμματίσουν την επαναφορά του. Θα είμαστε στις δύο τελευταίες εκπομπές πριν φύγουμε με την Αποστολίτσα για τις διακοπές μας. Η Αποστολίτσα θα διαλέξει ένα από τα 7 νησιά που έχει στο μυαλό της. Εγώ Λιτόγορος Σιγουράτζας. Θα έρθω εκεί να με φιλοξενήσετε. Ό,τι θέλει το παιδί μου. Έχουμε και ωραίο σπίτι και ωραία δωμάτια. Και δει απέναντι και Όλυμπο. Και έχουμε σοβαρά θέματα φέτος να λύσουμε με το Δία. Και θα λυθούν με έφη παραλία. Εγώ δίπλα το βιβλίο μου, δεν θέλω να με ενοχλείτε. Καθόλου. Όταν είμαι στη... Θα τα πούμε, θα κάνουμε τα σχέδιά μας, θα σας μεταφέρουμε για τις τελικές αποφάσεις. Το βράδυ έξω εκεί στην δροσούλα που θα βάζω εγώ το αυτά και θα σας κάνω πινελίκια με ζεδάκια και αυτά και θα πίνουμε το τσιπουράκι μας, εκεί θα λύσουμε και τα θέματα. Παραλία όμως μην με ενοχλείτε. Δεν θα σας ενοχλήσουμε καθόλου, θα κάτσω με την κυρία Έφη να μου πει τα παραπονά της. Να είστε καλά. Να περνάτε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί προσέχοντας τον εαυτό σας και φροντίζοντας τον εαυτό σας έχετε την υγεία σας. Έχοντας την υγεία σας μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε εργασία, προϋποθέσεις άλλωστε μας λένε ότι υπάρχουν. Και όταν υπάρχει εργασία μπορείτε να βγάλετε και χρήματα και να λύσετε το οικονομικό. Λύνοντας λοιπόν το οικονομικό σας και έχοντας υγεία, εργασία και χρήματα μπορείτε... Τότε κυρίες και κύριοι, εάν κάνετε τη σωστή επιλογή... Εάν κάνετε λοιπόν τη σωστή επιλογή... Ο έρωτας... Με λογική αλλά και συνέστημα, ο έρωτας φαίνεται... Ότι είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά για να μην σπάσουμε τα μούτρα μας και επειδή όταν έχεις υγεία, εργασία και χρήματα οι επιλογές είναι πολλές. Σωστό. Θα πρέπει να διαλέξουμε. Ναι. Και άμα τυχό κάτι δεν πάει καλά θα το στείλουμε. Γεια σας. Γεια Χαραντάν. Και τα κουκιά. Και τα κουκιά. Μπαγλάν. Έτσι θα το πούμε. Γκλάν. Γεια σας. Γεια σας.